Φαντάσου να είσαι στο κοπ, στον επαναληπτικό με τη Σεντετιέν, στη μεγάλη ανατροπή, και από ψηλά πάνω να πέφτεις κάτω χαμηλά. Φαντάσου να ήσουν μέσα στην Εξάρα επί του Αμβούργου στο Super Cup. Φαντάσου τον εαυτούλη σου κυριούλη να σου λατσάρει στη Ρώμη το 77 πριν πάρεις το πρωταθλητριόν. Και αφού καθάρεις τη μεγάλη Gladbach, φαντάσου τον εαυτό σου να σου λατσάρεις στα στενά του Λονδίνου τον επόμενο Μάιο εναντίον της Μπριζ. Να γναντεύεις το Παρίσι το 81 όταν κερδίζεις τη Βασίλισσα. Και επειδή έριξες κέρμα στη Βοντά να την τρέβει και είπες ότι θα ξανάρθω στη Ρώμη, ξαναπήγες το 84. Φαντάσου να είσαι στην πόλη πριν από λίγα χρόνια. Φαντάσου να ήσουν χθες στο Anfield. Γιατί χθες στο Anfield σκόραραν η Λόρενσον, ο Νταλγκλής, ο Κίγκαν και τα άλλα παιδιά. Και έτσι όπως είχες κάνει τάμα για να πας στη Ρώμη, έκανες τάμα και το 81 να ξαναπας στη Μαδρίτη. Και θα ξαναείσαι εκεί σε ένα μηνάκι από σήμερα. Σχεδόν σε ένα μήνα από σήμερα. Εσύ κυριούλη που άκους. FM γενό. Φαντάσου, FM γενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54526, στείλε μας τη φαντασίωσή σου, αποστολή στο 54526, είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Ναι, πολύ καλά ακούς, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, με τον Μάριο Ασλαμά, το φιλαράκι μου εδώ πέρα, το όμορφο, το γλυκό, το αγόρι, με τον Χρήστο Τζαλτίδη και τον Σωτήρη Δασκαλάκη, θα σας συντροφεύσουμε για το επόμενο διωράκι, είναι η λατρεμένη σας τρόικα. Αλλά επειδή τίποτα δεν αξίζει χωρίς την υγεία, καλό θα είναι το σκουπίδι από το Μοντεβιδέο να επισκεφθεί το Μαργαριτόπουλο. Ναι! Εσύ, Λουίς Σοάρες, μπορείς να πας στο Μαργαριτόπουλο. Για να νιώσεις σίγουρος για την περίθαλψη της οικογένειάς σου. Με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο, τσάμπα πράγμα δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, από το Merseyside είναι φάρμακα, Λουίς Σοάρες, από το Merseyside είναι φάρμακα, επεμβάσεις, σαν τη χθεσινή, και αποκλειστική νοσοκόμα από το Λίβερπουλ. Ναι, Λουίς Σοάρες, μπορείς να τα έχεις όλα αυτά, αν πας στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλο. Πού μπορείς να το βρεις, αν έχεις κουράγιο. Μπες τώρα, γκούγκλαρε margaritopoulos.com ή τηλεφώνησε κιόλας 0040 είναι εδώ πέρα ο κωδικός της χώρας. Δεν θυμάμαι. Anyway, θα το βρεις εσύ. Σου άρεσε είσαι. Πάντως ο αυτόματος πόλης είναι 2310-911-701. Και επειδή σκουπίδι του Μοντεβιδέο δεν χορταίνεις μόνο από ασφάλειες, αλλά θες και πίτσα, δεν χορταίνεις την θεσινή, μπορείς να παραγγείλεις από τις οικίες Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Φαντάζομαι θα είσαι ξάγρυπνος. Σικές Νεάπολη, Μπελέκυπους, Πολύχνη, Μετέωρα και Καταλωνία. Μπορείς και κέντρο να παραγγείλεις πίτσα Mr. Gold. Τρεις πίτσες κανονικές, υπάρχει και προσφορά για σένα. Δεν έχει τέσσερις, τρεις υπάρχουν όμως. Κανονικές 78 εκατοστά μόνο 9,90. Όλα αυτά σκουπίδι του με το βιντεο στη Mr. Gold. Καλώς τον ήρωα τη σεζόν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Χρυσός Ανέστη. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα. Σωτήρη, στο κομμάτι έτοιμο. Αν το έχεις έτοιμο, ωραία, παλικάρι μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρόικα. Μηνυματάκι δεν βλέπουμε ακόμη και ανησυχούμε γι' αυτό. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποιοι κοιμηθήκατε με το κομμάτι. Ό,τι θα το παλέψουμε. Βάζουμε. Παλικάρι μου. Ενώ. Παλικάρι μου. Ενώ η χθεσινή σου επιλογή. Θα ακούσεις τώρα εμένα. Θα ακούσεις τώρα εμένα. Θα ακούσεις τώρα εμένα και θα συγκρίνεις. Τι θες να προμοτάρεις για Λίβερπουλ. Θα σου πω. Σωτήρη, πάμε λίγο χωρίς μουσική μόνο. Πάμε χωρίς μουσική. Λοιπόν. Σε ακούς κανονικά. Ναι. Πεντακάθαρα. Ναι, για σένα τέλεια. Και εσύ ένα καμπάνα, τέλεια παλικάρι μου. Σωτήρη Δασκαλάκη, έχω ρε φίλε. Ναι. Το γράφει. Καραγιάννη. Ναι. Κάπα Ιτάλια, sorry. Ναι. Φίλε, αυτό πάντα το Σωτήρη με αυτό, όταν σηκώνει το κεφάλι έτσι, νομίζω ότι γράφει Καραγιάννη. Εγώ νομίζω Καραμπάχ. Για το πρώτο δευτερόλεπτο. Μετά βλέπω Κάπα Ιτάλια και συνέλεγα. Καραγιάννη, τι το βρήκε, λέω, τι φοράει. Πάντα. 30 φορές τον δω. Να είναι γερό. Να είναι καλά ο Σωτήρης Δασκαλάκη. Που είναι και σήμερα μαζί μα Τετάρτη, άρα είναι ο Σωτήρης. Σπανίως είναι κάποιος άλλος, η Αναστασία, η Ελλάδα ή ο Χρήστος. Να είναι καλά τα παιδιά γι' αυτά. Λοιπόν, επικοινωνία μαζί μας σε μεσική προς το παρόν, τηλεφωνική μετά τις 11. Προσέξτε λίγο. Είπαμε ότι αυτές τις μέρες θα δίνουμε προσκλήσεις σίγουρα για κάποια live. Σήμερα η χαρά μας είναι ατελείωτη. Για ποιο λόγο? Δίνουμε δώρο κάτι που έχουμε να το δώσουμε περίπου 1,5 χρόνο και νιώθω άσχημα. Και εμείς μάλιστα το δίνουμε πολύ πολύ στιλάτα και ωραία. Όχι όπως η προηγούμενη εκπομπή που δίνει ότι να είναι καθημερινά σε τέτοιο είδος. Δίνουμε δύο. Αγάπη μόνο. Λατρεμένος Κωστής. Λατρεμένος Κωστής. Λοιπόν, δίνουμε σε δύο τυχερούς ακροατές το ολοκένουργιο t-shirt της μπαντάρας των Hat-Trick, οι οποίοι το Σάββατο. Την Παρασκευή, συγγνώμη. Sorry, Πέτρο, sorry. Και λέω sorry γιατί. Θα πω μετά γιατί. Τόπος ο Ζαρόθης και χτυπιότανε. Παρασκευή 10 του μηνός οι Hat-Trick έχουν ένα ακόμη sold out, όπως κάνουν sold out σε όλη την Ελλάδα. Με τους Hat-Trick γίνεται πανικός πλέον. Για αυτούς ουρλιάζαν την πρώτη μέρα που βγήκανε και χαίρομαι τους ξέρω από 15 ετών, το Μπέτρο τουλάχιστον. Και ο Παναγιώτης τον ξέρει, μπορεί να καταλάβει τώρα ποιος είναι. Μεγάλη μορφή, πρώτα στο item. Μεγάλη μορφή. Ερχόταν. Ναι. Το ξέρω σίγουρα τότε. Φατσικά το ξέρεις, ναι.
που μιλούσατε μαζί πολλές ώρες για μουσική. Λοιπόν, δίνουμε το ολοκένουργιο τίσερ των Hat-Trick, το οποίο ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο τμήμα merchandise του live το Σάββατο στο Wii, το οποίο είναι sold out. Θα δίνουμε προσκλήσεις για το live, μάλλον αύριο. Μάλλον αύριο ή αύριο ή την Παρασκευή. Σήμερα δίνουμε σε δύο τυχερούς ακροατές την καινούρια τισερτάρα των Hat-Trick. Προσέξτε, την οποία θα παραλάβετε από εδώ, από το Λίμπερο, από αύριο. Οι νικητές. Έτσι δεν είναι ανάγκη να πας στο live. Αν πεις, φίλε, δεν έχω κανένα ντάλκα να πάω στο live. Τους γουστάρω, τους ακούω, δεν θέλω να πάω στο live. Δεκτών. Οπότε τι κάνεις. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο, άντε αν θες και μόνο όνομα. Είναι λίγο ιδιαίτερη με τους Hat-Trick κατάσταση. Απλά δίπλα γράφεις το μέγεθος. Δηλαδή, Σωτήρης Δασκαλάκης. XL. Σωτήρης είναι, έχει και τρέλα, τα θέλει πολύ φαρδιά. Σωτήρης Δασκαλάκης, XL. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Medium. S. Small. Τα φοράει και πιο στυλά τα κολλητά. Έτσι. Έχουν βγάλει τα παιδιά από small έως και extra large. Γράφεις δίπλα τι θες, μην κουράζεσαι, το αρχικό μόνο. S, M, L, X. XL. Άσε ένα κενό, ε. Εντάξει. Αποστολή στο 54526. Επαναλαμβάνω, στο 54526. Συγγνώμη, δικό μας είναι αυτό. Δικό μας είναι αυτό. Δικό μας. Quiz Optical Express έχεις? Περίμενε. Ναι, έχω. Ναι, γιατί έχεις. Πες. Το βάλουμε αύριο. Το βάλουμε αύριο. Ωραία, ωραία, μπράβο. Okay. Ωραία. Sorry. Έλα ρε Νίκο Λατρεμένος. Λατρεμένος ο 211. Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Λατρεμένος. Παλικάρι μου, δεν έχω λόγια για σένα. Αυτός εδώ πέρα το έστειλε. George, βγάλε ασλαμά. 1 και 5 και 41. Με πήρε και υψιλοκοιμόμουν. Σε ποιες ύπνους θες μετά αυτό το σινό? Δεν κοιμόμουν βασικά. Δεν κοιμόμουν βασικά. Έκανα το κοιμόμουν. Όχι, όχι. Ξέρετε τι. Δεν ήθελα να μιλήσω γιατί έβλεπα ελληνική ταινία. Α, ναι. Και ντοκιμαντέρ NBA στο Air Sports. Σπάνια είναι ελληνικές ταινίες, χαρτοπαίχτερ και τέτοιες. Σπάνια τις δείχνω καλά έκανες. Νέο ελληνικό σινεμά. Μικρή Άρκτος το 2015. Άντε, ωραία. Που δεν το είχα δει. Ήταν στο φεστιβάλ και το είδα. Κυριακή έχει το ντοκιμαντέρ, να ξέρεις, για το Μάιο του 68. Να. Φυσικά στην Άρτη. 12 παρα 10 κάπου εκεί. 12 και 5 κάπου εκεί. Ωραία. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Ασλαμά, ξέρω ότι διαφωνείς, αλλά φέτος θα δούμε ωραίο τελικό. Λίβερπουλ Άγιαξ, μπάλα χωρίς σκοπιμότητες, Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Χτυπάω ξύλο, κατάλαβες γιατί. Πάει και από τις δύο πλευρές. Μία πάει. Χτυπάω ξύλο. Εννοείται γιατί. Λοιπόν, αν ο Σωτήρης έχει έτοιμο το κομμάτι και Σωτήρη άφηνε το να παίζει. Δηλαδή, μην το άσπασε, άσπασε το να παίζει. Ευχαριστούμε λοιπόν από εμένα προσωπικά για την τρυφερή κλωτσιά που δώσατε στα ανύπαρκτα μέχρι τον Μάιο του 2006 γλιώδη ποδοσφαιροειδή τη Ιβηρική Χερσονήσου. Σήμερα λέμε αντίο στην Κατερίνα Θάνου με μουσι. Στην Κατερίνα Θάνου με μουσι. Και τη ευχόμαστε καλή τύχη στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Καταλωνίας. Γιατί μόνο με τέτοια εθνική μπορεί να δει χαΐρι. Ευχαριστούμε για την τρυφερή κλωτσιά που ρίξατε στο ασεβές, αγριοκουνελόμορφο, κακέκτυπο ουρουγουανικού θεατρικού μπουλουκιού που σφαδάζει και ρολάρει στο χόρτο ακόμη και σε χάδι πεταλούδας. Επαναλαμβάνω, στο ασεβές, αγριοκουνελόμορφο, κακέκτυπο ουρουγουανικού θεατρικού μπουλουκιού που σφαδάζει στο χορτάρι ακόμη και σε χάδι πεταλούδας. Μην του επιτρέψετε ξανά την είσοδο στο περήφανο νησί ούτε για τουρισμό. Εξάλλου, το αγαπημένο του συγκρότημα είναι η Πικεσακύρα. Ευχαριστούμε που στείλατε σε όλο τον κόσμο το μήνυμα «This is England». Αυτά και άλλα πολλά τα συζητάμε. Βγάλε φωτογραφία. Σκνίπα ήρθε. Βγάλε φωτογραφία. Κατευθείαν. Μόνο εγώ σήμερα, κανείς άλλος. Η χαρά είναι μεγάλη, είναι απέριτη και ατελείωτη. Εννοείται. Χθες γιορτάζει. Όλο το νησί γιορτάζει το ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί φάγαν κλωτσιά αυτοί που δεν υπήρχαν μέχρι τα τέλη του Μάη του 2006 που θέλησε να τους εμφανίσει ένας Γερμανός διαιτητής. Όχι παραπάνω, Εθέρα. Τα κάνει. Όχι, Εθέρα, παραπάνω. Πώς δεν υπέρεις μπαλόνι λίγο, ρε φίλε. Μπορεί να πει και η φωνή διαφορετική. Έτσι, βγάλε τη φωτογραφία. Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, απλά μέσα σε αυτό τον συρφετό, το πανηγύρι και τον ρημάδιο, να πω και το εξής. Βλέποντας και τώρα το πρωί, την ΕΡ3, συγγνώμη την ΕΡ, την πολύ πολύ καλή την πρωινή της ΕΡ, πραγματικά φανταστική εκπομπή. Μαθαίνεις τα πάντα για τον κόσμο, τι έχει γίνει τελευταία, μέχρι ένα λεπτό πριν, με υπέροχο τρόπο, ξεχρώνονται τε. Και βλέποντας τίτλους από site και από εφημερίδες ελληνικές, να πω το εξής μέσα στο πανηγύρι αυτό και να το σχολιάσει και ο κόσμος, έτσι. Ότι το δικό μου 0-2 που έγινε 0-3 μέσα στο Παρίσι σε έναν σύλλογο, κόντρα σε έναν σύλλογο, με τετραπλάσιο μπάτζετ από το δικό μου, τη βραδιά που έπαιξα, χωρίς 1-3, Σωτήρη, 1-3, συγγνώμη εγώ, ναι, Σωτήρη μου, ναι. Συγγνώμη, Σωτήρη, είμαι σίγουρο. Παρή Μάντσεστερ. Ναι, ναι. Χωρίς 5 βασικούς, με βασικό τον 20χρονο Βραζιλιάνο που είχα, πέρασε εντελώς τελείως τον Τούκου. Αυτή είναι η αλήθεια. Με λίγα λόγια, οι μηχανισμοί προπαγάνδας καλά κρατούν. Επιτέλους μπήκε ο κανονικός. Α, τόση ώρα κάνεις τον καλό. Άσε τώρα, δεν σε αγαπάμε, έτσι σε θέλουμε σήμερα. Όχι, τα πιστεύω όλα τα λέω. Εντάξει, το ξέρω τι πιστεύεις. Αλλά εμείς αυτόν θέλουμε. Όχι το προηγούμενο. Δεν ήρθες. Με τον Δημήτρη έδινε αγώνα μόνο οι δυο μας. Δεν ήρθες. Άγιε τέτοιου καταλαλού. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν είχε έρθει εσύ που είχα πάει. Το ξέρω. Δεν είχε έρθει το ίδιο. Απλά είχε πανηγυρίσει σαν τρεσαμουρλί εκεί πέρα. Γιατί είχε και έναν United εκεί πέρα που κάθεσαι στο μπαρ και κοροϊδεύει συνέχεια τη Λίβερπουλ. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω το όνομα. Όχι, δεν ήταν. Τη United είναι πιο λοιπόν. Ίσως το μήνυμα, ίσως το μήνυμα της χρονιάς στο ραδιόφωνο της Ευρώπης. Το στέλνει ο 899 και λέει το εξής. Πάει, λάλησε αυτός. Θεϊκό ρε 899. Να σε καλά παλικάρι μου, να σε καλά. Πραγματικά πάει, λάλησε αυτός. Όχι, τα εννοώ, ό,τι είπα τα εννοώ. Τα λέω αιώνες, δεν το είπα τα λέω σήμερα το πρωί. Εντάξει, ό,τι είπα το εννοώ. Και για απόψε η ευχή είναι μία, έτσι. Να περάσει ο καλύτερος. Να περάσει ο καλύτερος. Αυτή είναι η ευχή. Και θα συμφωνήσω για πρώτη φορά με κάτι που είπε ο Στέργιος. Όχι για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, δεν μιλάω και πολύ με τον Στέργιο για μπάλα, ας πούμε. Ούτε καλημέρα δεν λέμε. Αλλά είπε κάτι το οποίο είναι, με το οποίο πραγματικά συμφωνώ. Αλλά μην το μισμισιάσουμε τώρα να το πω. Κράτα, το θα σε πιστέψω να το πει αύριο, μην το αγοργήσει. Χωρίς πλάκα. Σε εσένα το λέω και εδώ τώρα. Ναι. Και στο Σωτήρι. Το πετάξω εγώ. Εδώ τώρα. Ναι. Πες το μόνο. Δεν νομίζω να υπάρχει έστω μισός βλάκας εκεί έξω που μας ακούει που να πιστεύει ότι απόψε στο Αμστελόδαμο δεν θα σκοράρει. Ποιος, Παναγιώτη? Ο Σον. Άουτς. Φίλε, τέλειο το κάνει. Ούτε σε πρόβα στη σκηνή. Φίλε, δεν υπάρχει. Κάτι, βρω... Δηλαδή, ναι. Αυτό Παναγιώτη μόνο. Ναι, ναι. Έχουμε κάποιον βλάκα εκεί έξω. Αν υπάρχει ένας βλάκας να πει να βγει, ναι. Εγώ είμαι βλάκας. Λέω ότι δεν θα σκοράρει ο Σον. Απόψε. Λοιπόν, παίξτε για τη Βασίλισσα. Παίξτε για την πατρίδα. Παίξτε για να δούμε και πάλι All English Final. Μην δούμε κάποιο άσχημο όνειρο. Μην δούμε κάποιο άσχημο όνειρο. Ας δούμε κάποιο όμορφο όνειρο στα τέλη του Μάη. Πολύ απλά. Στην περίπτωση που περάσει ο Άγιαξ. Λέμε τώρα. Σπάσει ο διάολος στο ποδάρι και περάσει ο Άγιαξ. Ποιο λέμε στο τελικό? Στο τελικό? Ναι. Φολ Άγιαξ. Άγιαξ, ωραία. Χθες υποστήριζε Λίβερπουλ. Και στη μνήμη του αδερφού μου. Ναι. 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 Λίβερπουλ Άγιαξ φοβάμαι θα έχει νεκρούς. Δεν μπορώ να βλέπω τον. Άστο, εκεί υπάρχουν κράτη, υπάρχουν τέτοια. Εντάξει, okay. Καλά. Στη Μαδρίτη, εντάξει. Καλά. Αν βρω 100 ευρώ αεροπορικό, πηγαίνω. Σιγάρι κυμπάρι. Να... Δηλαδή, αν βρίσκεται. Δεν έχω στείλει το αγώνα, φίλε. Α, για να είσαι εκεί. Να είμαι εκεί, ναι. Έτσι. Α. Ναι. Πώς θα δώσω, φίλε. 300 δώσω αεροπορικό, ρε φίλε. Δώσε 200, ρε φίλε. Και δεν θα μείνω ένα βράδυ. Εντάξει, να δω ναι. Κάτι. Εντάξει. 200, εντάξει. Εντάξει. Ψάξτε το ρε σου. Θα πάω μόνο, ρε. Σαν το Μαυρομάτι. Αφού στην Αθήνα δεν μα αφήνουν να κατεβούμε. Σαν το Μαυρομάτι. Φίλε, ο Μαυρομάτι, τα μαλλιά του απλά όπω ήταν ο άνθρωπο. Δηλαδή στο 4-0 είπε γιούπι χθε, έτσι. Με τον Δημήτρη μαζί. Με τον Λίτσι μα ρε, τι γίνεται. Με τον Δημήτρη το λε. Φίλε, να σου πω κάτι. Άντε και να ήθελα λίγο να είμαι εξαίσθητο. Αυτό το. Του συγχαίρω με του άλλου, το ξέρει. Ποιον δε φίλε, ο άνθρωπο είναι εσχρό.
Ο άνθρωπος. Απλά λίγο πρόσχετο είναι μηνύσιμα κάποια πράγματα. Αυτό εγώ το είπα έτσι αλλιώς. Σκουπίδι είπα, τι είπα, ράμπης. Ναι, εντάξει. Σκουπιδάκι, ωραία, τέτοιο. Ναι, το... Δεν είναι ΠΑΟΚ. Ο εισαγγελέας τώρα δεν λέγει ως ΠΑΟΚ. Είναι σαν, αντί Μπαρσελόνα. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Τι, που καλύπτονται. Δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι αλλιώς η ιστορία λειτουργεί. Ναι. Και η αστυνομία και όλοι. Εντάξει, εντάξει. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή. Το συγχαίνει την ψυχή μου. Δηλαδή είμαι φουλ ουμανιστής, δεν έχω με κανέναν άνθρωπο πρόβλημα, με κανένα λαό. Τους λατρεύω τους Ουρουγουανούς. Σαφώς και τους λατρεύω, δεν σχολιάζω. Αλλά να είναι Ουρουγουανοί παικταράδες και τζέντλεμ. Φραντζέσκολη. Σκιαφίνο. Δεν υπάρχει. Οπό. Δεν υπάρχει. Να σου δείξω μέσα. Μετά στο διάλειμμα. Μετά στο διάλειμμα. Να σου πω λίγο, να σου πω. Τι έγινε χθες και πέρα στη Λίβερπουλ. Πώς το έχεις, λοιπόν, δίνεις μια εξήγηση. Με ρώτησαν 15 άτομα, ναι, αν έδινα, ναι, πιθανότητα έστω 100%. Ούτε ένα. Ούτε εγώ ένα. Να πω την αμαρτία μου. Ναι. Με 2-0. Εσύ, ποδόσφαιρο είναι, Αγγλία είναι. Πάλι όμως λες, φίλε, ξέρω, 3 γκολ. Δεν έδινα πάνω από 1%, λέω. Χωρίς Σαλάχ. Χωρίς, ναι. Και χωρίς Λιμιό. Ναι. Δηλαδή λέω. Τι άντε να δώσω 1% επειδή είναι ποδόσφαιρο. Και το έχω πει πολλές φορές, επειδή είναι ποδόσφαιρο. Και η Ηρακλής φετινός με Μπαρτσελόνα φετινή. Χι. Δίνω 1% στον Ηρακλή για χι. Ισοπαλία. Επειδή είναι μπάλα. Λέω, μπορεί να έχει η Μπαρτσελόνα 30 δοκάρια. Να τη ακυρώσει και 2 offside λάθος. Να τα δει λάθος ο διαιτητής. Και να βάλει ο Περόνε τον γκολ της ζωής του. Μπορεί. Ποδόσφαιρο είναι. Στο μπάσκετ δεν γίνεται. Στο βόλεϊ δεν γίνεται. Στο ποδόσφαιρο γίνεται. Γίνεται. Εντάξει. Αλλά δεν σε αυτό, ρε Παναγιώτη, να σου πω ότι έδινα 1% επειδή είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό είπα και σήμερα τώρα στον Γρηγόρη, ένα φίλο μας. Όχι τον δικό, έναν άλλον. Που δεν έχει παιδιά. Έδινα 1% λέω και δεν. Πήγα το δω αυτό, λέω τι να δω. Άστο. Μπορεί και στο 70 να φύγω. Να έκανα 0-2 και να μην αντέξω να φύγω. Αλλά απίστευτο. 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 Εντάξει. Ερώτηση. Επηρεάζει, πιστεύεις, το Άμφιλ. Ερώτηση. Το 2-0. Ναι. Το 2-0. Που το πετυχαίνει ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, έτσι, ναι, όπως και το 3 και το 3-0. 54-56. Τι θύμισε από φετινό ελληνικό πρωτάθλημα. Μπράβο, τρία παιδιά πίσω είπανε το επώνυμο. Ποδοσφαιριστή, φέτος ελληνικό πρωτάθλημα. Κατάλαβα ποιο λες. Θυμίζω. Σε αυτό το μάτσι είχε χιόνια. Όχι, είναι γκολ που το πετυχαίνει κατά σειροήν. Όχι. Εντάξει. Τώρα, αν το πω παραπάνω. Όχι, τότε μην δώσω, με το που μπαίνει, ναι, μου έρχεται στο μυαλό αυτός, φέτος πρωτάθλημα Ελλάδα, το λένε και άλλοι 2-3. Λένε το επώνυμό του. Πραγματικά. Πρέπει να έχει βάλει τέτοια αυτός. Δηλαδή, συνέχεια αυτή η κίνηση. Ποιος κάνει το δεξιά τη σέντρα, νομίζω ότι κάνει ο Αλεξάνδρ Αρνόλτ. Τη σειρτή. Ο Αρνόλτ κάνει το κόρνερ. Το κόρνερ κάνει. Α, το κόρνερ. Στο 2-0. Μου λέει το εύκολο, το προφανές, ότι θυμάται το κόρνερ. Στο 2-0 ποιος κάνει από δεξιά, ρε, είναι ή ο Άρνολντ ή ο Σέντερσον βγαίνει. Δεν θυμάμαι. Ρε Σακύρη, σε υμνώ, σε πάω. Στο δεύτερο καλός ήταν, ρε φίλε. Είσαι ο μόνος από αυτή τη Λίβερπουλ, ναι, που ξέρει μπάλα. Dad. Ο μόνος. Dad. Που ξέρει μπάλα σε κλειστό χώρο. Άστα του Σαλάχ στο κενό. Ο Ουάρντα είναι καλύτερος. Ουάρντα Σαλάχ, ναι, όποιος θέλει τα βάζουμε κάτω. Καλά, ναι. Στον κλειστό χώρο ο Ουάρντα είναι καλύτερος. Ποιον θυμίζει τον γκολ του Βαϊνάλντουμ το 2-0. Όχι, το τρίτο, το όχι η κεφαλιά. Ναι. Από τα αριστερά η σέντρα, η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Το δεύτερο γκολ το πλασέ πάνω στην κίνηση, σαν να κινήσει πέναλτι. Έγραψε ιστορία η Μπαρτσελόνη, είναι η πρώτη ομάδα που αποκλείεται για δεύτερη φορά ενώ έχει κερδίσει με 3 γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεσμό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Να πω, ναι, να ευχαριστήσω προσωπικά εγώ Χρήστα Τσαλτίδη, γιατί κάνει απίστευτη δουλειά και σε αυτό το τομέα. Και σε αυτόν και σε πολλούς άλλους. Φοβερό, μου στέλνει χθες μήνυμα. Ξεκίνα, λέει, με γυναίκα εγώ καλών. Πολύ πρωτότυπο. Το προφανές, ρε, όχι, δεν ξεκινήσει. Πολύ πρωτότυπο, μπράβο. Λοιπόν, έχει ανεβάσει φωτογραφίες μου και στο Instagram, μπράβο, και στο Facebook, μπράβο, με τις κάλτσες που φοράω σήμερα. Στα πολύ γρήγορα, επειδή τέλος Μπαρτσελόνα για φέτος, ελπίζουμε και για πάντα, ποιος είναι ο ορισμός του υπερτιμημένου ποδοσφαιριστή που παίζει βασικός στην Μπαρτσελόνα. Και ποιος είναι για αυτό το επίπεδο η μεγάλη απάτη που το φωνάζω εδώ και 2 χρόνια. Για αυτό το επίπεδο η μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη. Για αυτό το επίπεδο. Και ποιος είναι ο σούπερ υπερτιμημένος που παίζει βασικό στην Μπαρτσελόνα. Είναι καρά υπερτιμημένος, δεν καταλαβαίνω γιατί ανήκει στην Μπαρτσελόνα. Και γιατί παίζει και βασικός. FM και ένα μηνυματάκι, μην ξεχνάς, 2 t-shirt, το ολοκένουργιο t-shirt, το hat-trick.
που θα εμφανιστεί πρώτη φορά το βράδυ της Παρασκευής στο Sold Out Live του στο Wii. Έχουμε ήδη τις πρώτες συμμετοχές. FM και όνομα τεπώνυμο. Γράφει και το μέγεθος δίπλα. Small, medium, large, extra. Τη σερτάρα και το εννοώ. Αποστολή στο 54526. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα. Μάριος Λαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Αλτίδης, Σωτήρης Δασκαλάκης. Σας συντροφεύουν. Όπως μαζί μας έχουμε και την Injection Service. Τα ακούς, κυρίου Λουίς Σουάρες. Μπορείς να πας στην Απόλλων 18, πάρε το αεροπλανάκι, το αερόπλανο όπως λένε οι παλιοί. Πήγαινε στην Κατοτούμπα, στον κύριο του Καλού, ή αν δεν μπορείς, και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Έχουμε εδώ πέρα το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεκασμού, τσισφή, τσιφσή και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Όλα αυτά στην Injection Service Απόλλων 18 στην Κατοτούμπα. Μαν Παναγιώτη. Τι, τώρα τα μηνύματα περίμενε. Το quiz, βάλε τέτοιο optical experience, θα δώσει. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες μας άκουγε ο Κωσής Ραπτόπουλος για περίπου ένα τέταρτο και χάρηκε που θυμηθήκαμε τον πατέρα του με το αυτογκόλ εκείνο. Σωτήρη, το ξέρεις αυτό, το θυμάσαι εσύ. Το θυμάσαι, εννοώ, αν το έχεις διαβάσει, το έχεις δει. Το 64 που το πήρε ο Παναθηναϊκός αίτητος είναι στο πρωτάθλημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 4-0. Το τρίτο γκολ, απίστευτο αυτογκόλ με θεαματικό bicycle kick του μπαμπά του Ραπτόπουλου. Λέει, ρε, το πανηγύριζα. Λέει, όχι, σε άκουσα. Λέει, πες, επειδή άκουσα πώς έτσι τις ενδεκάδες. Άλλο, αυτό τώρα το πάμε αλλού. Για τις ενδεκάδες που έλεγες. Προφανώς και σήμερα οι ποδοσφαιριστές τρέχουν πιο γρήγορα. Βαράνε πιο πολύ, πηδάνε και πιο πολύ. Αν και το ότι πηδάνε δεν έχει νόημα, γιατί όλα δίνονται φάουλ. Είναι απίστευτο. Χθες πάλι ο Τούρκος δίνει κάτι φάουλ, ας πούμε. Και στον Μπουσκέτς κάρτα δεν είναι ποτέ κάρτα. Είναι για άλλο, ναι, νωρίτερα στον Μπουσκέτς. Στον αέρα σηκώνει και κάνει λίγο έτσι. Κατά πώς θα σηκώθει στον αέρα, ρε παιδιά. Έτσι. Τι είναι, ο Τσολιάς στο Σύνταγμα. Δηλαδή έλεος. Τέλος πάντων, λέει, απλά πες του στο άλλο. Επειδή σε άγκουα, λέει, που ούρλιαζες και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Λέμε. Καταλαβαίνουν πολύ καλά. Την ιδανική ενδεκάδα του Ηρακλή. Ας του πάω. Του Ηρακλή όλων των εποχών. Προφανώς ο Χατζηπαναγής σήμερα δεν θα είχε τόσο εύκολη δουλειά. Προφανώς. Ναι, αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι ο Χατζηπαναγής δεν είναι ιδανική ενδεκάδα όλων των εποχών. Ο Αηδηνίου δεν είναι. Ο Τέλης ο Μπατάκης δεν είναι. Ποιος είναι, ο Παναγιωτούδης που παίζει σήμερα. Και λέει ο Κωστής το εξής, και εγώ το σκέφτηκα εννοείται. Πες το εξής, αν ο Κούδας έκανε την προπόνηση που κάνει σήμερα ο Μπίσεσβαρ, ποιος ήταν καλύτερος. Αυτό λέμε, καληνύχτα. Ή τώρα τα βάλω με κορυφαίο δεξί μπακ του Ολυμπιακού, τον Ελαμπτελαουή. Αυτό είπα. Είμαστε η μόνη χώρα, λέει, σε άκουγα, λέει, έχεις δίκιο, δεν καταλαβαίνουμε, η μόνη χώρα είμαστε. Όλοι κάνουνε ιδανική ενδεκάδα όλων των εποχών. Οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι, όλοι. Κάνανε τώρα πρόσφατα, είδα τη New York Cosmos. Οι Αμερικάνοι. New York Cosmos. Βέβαια, πριν δύο μήνες, ξέρεις τι έλεγες εδώ πέρα, έτσι. Ποια ομάδα, θυμηθείτε, ποια ομάδα έχει πάρει πρωτάθλημα με το ίδιο αμυντικό δίδυμο. Εγώ λέω ότι 63-64 και 64-65 είχε την ίδια τετράδα στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Για ποιο λόγο. Γιατί τότε οι ομάδες είχαν ρόστερ, ναι, 12 άτομα. Α, γι' αυτό. Συγγνώμη, Παναγιώτη, σε τι ηλικία έχεις. Μιλάω σε. Λες. Ο ΠΑΟΚ το 64 έπεσε με 13 ποδοσφαιριστές. Λες τον κόσμο. Βρείτε μου μια ομάδα που με το ίδιο αμυντικό δίδυμο και σου λέω. Α, το 64 παραδείγματο. Αυτό τώρα είχε, ναι, είναι το ίδιο, ναι, θέμα. Όχι, σου λέω την παρατήρηση που έκανε, ρε παιδί μου, και ρωτούσε. Χθες βάζουμε θέμα. Ναι. Με σταμάτησε. Καταρχάς, ποιον να πρωτοευχαριστήσω. Ναι. Τον Δημήτρη, χθες, ασκούμενο δικηγόρο, θα πάω στο Παναγιώτη και σε ποιο γραφείο, ο παδό του ΠΑΟΚ. Μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη για ό,τι τραβάς από εμάς. Συγγνώμη, λέει, απλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Λέει πραγματικά. Θα σου πω σε ποιο γραφείο δουλεύει το παιδί. Gentleman, σε ακούω, λέει, από 15 ετών. Σ' άκουγα βράδυ που έκανες μόνος χωρίς τον Παναγιώτη. Λέω, με συγκινείς. Με το ραδιοφωνάκι χαμηλά, νόμιζε η μάνα μου ότι διαβάζω. Παρ' όλα αυτά, λέει, πέρασα νομική με σένα και είμαι τώρα σε πολύ καλό γραφείο και λογικά του χρόνου ξεκινάω και δικό μου γραφείο. Δημήτρη, να είσαι καλά, καλημέρα. Μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Το παλικαράκι ο Γιώργος με σταμάτησε και βάλει φωτογραφία selfie στη Βασιλεία Ηρακλείου από το ορτοπείο απέναντι. Γιώργο, να είσαι καλά και εσύ και ο φίλος σου. Ευγενέστητος, να είσαι καλά. Απλά πράγματα, ρε παιδιά. Βγάζει όλη η κοινωνία ιδανική ενδεκάδα όλων των εποχών. Εμείς εδώ πέρα θα βάλουμε ιδανική ενδεκάδα, στέλνει ο άλλος η φετινή τράτα του ΠΑΟΚ στην άμυνα. Απίστευτο. Δηλαδή, να μου βγει κανένας Ολυμπιακός, εδώ Ολυμπιακός, έχουμε 2019. Προφανώς ο ΠΑΟΚ της γνωρίζει, ρε Μάριο, ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή Δωμάζο, δεν έχει τερματοφύλακα τον Νικολογόπουλο. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Αλλά όχι ότι όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού εκείνη ήταν υπέροχη, ας πούμε. Όχι όλοι. Όχι όλοι, φυσικά όχι όλοι. Οι 8 ήταν παικταράδες. Όχι 8 παικταράδες. Πιτιχούτης. Πιτιχούτης. Πανάκης. Μάλιστα. Καλά, σκάλιξε τα λιγάκι.
Παπα Εμμανουήλ! Πες και το άλλο, την προτελευταία αγωνιστική παίζανε μέσα στη Δικηβόλου. Και τότε το σύστημα της βαθμολογίας ήταν 3-2-1. Άστο, και φέρνει ισοπαλία για να πάει σε μπαράζι τη Δικηβόλου. Πες το αυτό, για να μείνουν και οι. Δηλαδή, ποιος το είπε. Τότε ο Παναθηναϊκός. Ποιος το είπε. Και όλοι όπου πρώτη τελευταία πήγαινε... αγωνιστική παίζουν Νίκη Βόλου Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Παναθηναϊκός για να κρατήσει το ήττο. Φέρνουν ένα-ένα, φέρνουν ισοπαλία και η Νίκη Βόλου πηγαίνει σε μπαράζ με Ολυμπιακό. Γιατί είδε κάτι τέτοιο. Για να τα γκρεμίζουμε όλα. Α, δεν τα γκρεμίζουμε. Τότε τα μάτσα όλα ήταν ανταγωνιστικά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ όπου πήγαινε έφτυνε το γάλα τη μάνα του. Ναι. Ο Παναθηναϊκός όπου πήγαινε έφτυνε το γάλα τη μάνα του. Όπως και ο Ολυμπιακός του Κόκαλη. Ναι. Απλά τι γινόταν με τον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Όπου χρειαζόταν είχε το σφύριγμα. Τι να θυμίσω, με Ηρακλή εγχείρηση του Λάζαρου του Σέμου, στο Γιωβάνι. Λέω, αν το 64 έπαιρνε. Αν το 64 ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πρωτάθλημα και πρώτη τελευταία αγωνιστική για να κρατήσει το ΑΕΤ, το έφερνε 1-1 με την Δικηβόλου. Λέω, τι θα λέγατε. Τα μάτσα όλα ήταν ξύλο. Μεσογράφο, θυμάσαι. Με Χαραλαμπίδη. Δεν υπήρχαν τιμωρημένοι πέντε βασικοί εκτός. Καλά, καλά, εντάξει. Εσύ πες μας ότι η Δικηβόλου σώθηκε διαφορετικά. Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Κέρκυρα ΠΑΟΚ εντός έδρας. Πέντε βασικοί εκτός είναι ρεκόρ. Δεν λέω ότι δεν γίνονται, δεν γίνονται περίεργα. Δεν σου λέω ότι δεν γίνονται περίεργα. Αλλά όχι δεν γινόντουσαν τότε. Καλά, γινότανε. Α. Αλλά γενικά έπεφτε ξύλο και τρώγα. Από πού παίρνουν εύκολα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής. Από πού. Δύσκολα, από πού. Ναι. Παντού ξύλο έπεφτε. Στο Αγρίνιο εσένα σε βαρούσανε. Ναι. Στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ το ξύλο τη ζωή το έχει φάει. Έτσι ήτανε. Και τώρα πάει στο Αγρίνιο και λέω πραγματικά τι κάθομαι και βλέπω και τα βλέπω αυτά. Δηλαδή προθέσεις τώρα, Άρης Ξάνθη. Λέω τι βλέπω, Θεέ μου, τι βλέπω. Τα είπα στον Παδημητρίου, τον Γιάννη. Του λέω εσύ Γιάννη είναι δυνατόν. Γιάννη τον είναι το μικρό Παδημητρίου εσύ. Ναι. Της Ξάνθης, το δεξί μπακ. Μου λέει ναι, δεν είναι έτσι ποτέ. Τι δεν είναι ρε Γιάννη λέω. Θα τρελαθούμε τώρα. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ότι αν πας Γιάννη να πάω. Βολευόταν ο Πας Γιάννη μια ισοπαλία και ο Πάκου μια ισοπαλία κρατούσε το αίτητο, δεν θα έλεγα το ίδιο πράγμα, αυτό θέλω να σου πω. Ας το πας Γιάννη να πάω κομπρε τώρα, αυτό τελευταία αγωνιστική. Ας το έπιε. Ούτε καν μίλησα γι' αυτό. Το Νίκη Βόλου Παναθηναϊκός ήταν πρώτα. Ούτε καν μίλησα γι' αυτό. Πρώτα λεπτά αγωνιστική ήταν. Φοβερό ότι η ισοπαλία ήταν δύο βαθμία. Με Ολυμπιακό Χαλκίδας τι ήταν. Ολυμπιακός Χαλκίδας, Παναθηναϊκός, τη χρονιά που το παίρνει αίτητος, 1-1. Και τρώνε και ένα τον Ολυμπιακός Χαλκίδας. Όχι ο Πειραιός. Λοιπόν. Δηλαδή, έλεος. Προσέξτε με λίγο. Ναι, την περασμένη Κυριακή σημειώθηκε το 8ο jackpot στο Τζόκερ. Ναι. Το οποίο θα μοιράσει το μεγάλο jackpot των 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. 4,6 εκατομμύρια ευρώ, όσο του budget του Άρη δηλαδή φέτος, μοιράζει το Τζόκερ. Την Πέμπτη θα τα μοιράσει σε έναν ή περισσότερους μεγάλους τυχερούς. Οι παίκτες μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο τους σε ένα πρακτορείο ή στο joker.gr, καθώς το Joker είναι πλέον διαθέσιμο και online. Η εγγραφή στο joker.gr είναι πολύ απλή και σύντομη. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείτε να εγγραφείτε στο πλησιέστερο πρακτορείο PAP ή στο joker.gr. Και βέβαια, να το θυμίζουμε και αυτό, η προθεσμία κατάθεσης δελτίων για την κλήρωση λήγει στις 9.30 το βράδυ. 4,6 εκατομμύρια μοιράζει το Joker. Τρεχάτε! Λοιπόν, πριν πω χίλια μπράβο στην αγάπη την Γαβριλίδου, έτσι ζωντανά στον αέρα του Λίμπερο, να δούμε τον διαγωνισμό. Δύο τίσερτ σε δύο τυχερούς ακροατές. Το καινούριο, το ολοκένουριο τίσερτ τη σερτάρα, τη μπαντάρα, τον Hat-Trick. Εντελώς τελείως Αμερικανιά. Το live είναι την Παρασκευή. Αύριο προσκλήσεις θα δίνουμε λογικά για το live. Σήμερα δίνουμε δύο τίσερτ και οι τρεις συμμετοχές μέχρι στιγμής είναι extra large. Προφανώς μας ακούνε μόνο γομάρια. Έτσι, να είστε καλά, παιδιά. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφεις απλά το μέγεθος. Small ή medium ή large ή extra large. Αποστολή στο 54526. Τα t-shirt θα παραλάβετε αύριο από εδώ, από τον Λίμπερο. Έτσι. Δεν ανάγκη να πάτε στο live, δηλαδή το βράδυ της Παρασκευής. Αυτά. Πού είναι που παίζουνε? Στο Πολυχώρο Wii. Στην Ελλάδα. 3 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, ρε, εσύ. Τι έχουμε αυτό το δρόμο, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Παπακώστα γυναικάρα. Αρρωσταίνω με κατένα Παπακώστα. Το δρόμο έχει σπάθει από το Πασόκ. Χίλια μπράβο στην αγάπη Γαβριλίδου που μου λέει να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Τίποτα στην Αγγλία λέει μια. Συμπαθούσα λίγο, συμπαθώ Λίβερπουλ. Ναι. Με ενοχλεί αφάνταστα όλο αυτό που γίνεται, ειδικά τελευταίο 1,5 χρόνο. Ναι. Ενώ μέχρι πρόπερση δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Και όλη αυτή η υπερβολή. Αγάπη, να είσαι καλά, χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Άρα αγάπη. Πάμε, χίλια μπράβο στην αγάπη. Κώστα, καλημέρα. Λες, μπαίνεις για τον μπλουζάκι, τον Hat-Trick και λες, το είπε ο βρικόλακας του Μοντεβιδέο. Δεν. Κόβεται όμως. Στείλε τη συνέχεια. Δεν μετανιώνω που αγάπησε εσένα μόνο. Ναι. Το έκανε η Βόση τραγούδι μετά. Ναι. Το είπε ο βρικόλακας του Μοντεβιδέο. Δεν. Περιμένουμε τη συνέχεια.
Ο 228 λέει, προφανώς είναι ολοφάνερα κάτω των 17 ετών, θρίαμβος της Λιβερπουλάρας λόγω φανέλας. Ενώ εσείς φοράτε μπλούζα στράπλες, ωραίο, από φύλλα δένδρων συνδεόμενα με τσίχλες μασημένες από τον Σερ Τσίχλα. Καλημέρα! Ωραίο 228, ωραίο. Ποζεράδικο το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Επιτέλους, ήρθε και μήνυμα για μπλουζάκι που να μην είναι έξτρα. Σωτήρης Large. Να είστε καλά, παιδιά. Quiz. Να είστε καλά. Quiz, θα το βάλουμε. Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο. Προσέξτε. Το κρατάω το δικό μου για αύριο γιατί παίζει αυτές τις μέρες. Οπότε... Μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Λοιπόν, γιατί, για ποιον λόγο. Η πολύ πολύ καλή αμερικανική εταιρεία αθλητικής ένδυσης Καπέλη για τη νέα σεζόν σχεδιάζει ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα φανέλα από νέο υλικό. Προσέξτε, η πολύ καλή αμερικανική εταιρεία αθλητικών ειδών Καπέλη. Χαρτινό. Για ποιον λόγο. Ανάμεσα σε άλλες, ανάμεσα σε άλλες ομάδες δίνει και τον Εργοτέλη και την ΑΕΚ για να βοηθήσω. Γι' αυτό λέμε πως είναι χάρτινη η στολή. Προσβάλλεις το μην κάνουμε... Αλλάζεις και εσύ. Καλό, Ντίγλα ήρθαν και οι δύο σήμερα. Ο ένας Λιβερπουλάρα έλεγε εδώ πέρα τα Ιβυροειδή. Γιατί εγώ ήμουν ποτέ καναβάντα στην ΑΕΚ. Όχι ρε. Εσείς αλλάζετε ανάλογα με τα συμφέροντά σας. Άρχισε, αχ, μη σου πω κάτι, σταμάτα, πολλοκέβαλο. Είναι για τους ψαγμένους, ναι, τους διαβασμένους, ναι, τους παρατηρητικούς. Ναι. Το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Φαντάζομαι ότι και ο Παπαδόπουλας και ο Τσαλτίδης και ο Δασκαλάκης ξέρουν την απάντηση. Έτσι. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Facebook του Λίμπερου ή στο Instagram του Λίμπερου και δείτε την υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε με τις κάλτσες που φοράω σήμερα ο Χρύσανθος ο Τσαλτίδης. Έτσι. Όχι, η εικόνα, ο Χρύσανθος. Άντε, σχόλια. Έχει βάλει δυο διαφορετικές. Πάντα έτσι κάνει. Ρε. Ναι. Ναι. Δείτε λίγο. Εδώ διαφορετικά πράγματα λέει την πρώτη ώρα, διαφορετικά τη δεύτερη. Όχι πάντα. Η κάλτσα πειράζει εσένα. Λοιπόν, και επειδή ό,τι και να κάνουμε το Champions League δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Έτσι, δεν πουλάει. Ναι. Τρισάθλιος θεσμός. Το Champions League σε έχει εξευτελίσει. Ποιο. Και όσα λες για το Champions League. Ναι, ρε φίλε. Και τώρα, αν βρω 100 ευρώ, θα πάω. Δεν παρακαλώ όμως για εισιτήριο, φίλε. Όπως κάνουν άλλοι ραδιοφωνικοί και παραγωγοί, το παίζουν εξαφνικά Liverpool. Κατάλαβες, δεν είναι άλλη ομάδα. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ θέλω να πάω για να βρεθώ στο πάρτι. Αλλά 400 ευρώ δεν μπορώ να τα δώσω, ρε φίλε. Τι εννοείς, ρε φίλε. Αγωνόητο. Ο Γιώργος πάντως λέει ότι είσαι σκέτη τραγωδία, Μάρη. Γελάει. Γιώργο γελάει, να ξέρεις. Ο Θόδωρος λέει πόσοι αμυντικοί πήδηξαν στο τρίτο γκολ της Λίβερπουλ. Α, αυτός που στέλνει και μήνυμα. Α, στέλνει και μήνυμα, ναι, ο 655. Ασλαμά, πες μας εσύ, τι σου θύμισε το τρίτο γκολ που σηκώνεται ανενόχλητος, αντιπαοκτσί. Αποτύπωση του κόμπλεξ και στις κάλτσες. Καλημέρα, με ένα αστεία και να ανέβει η διάθεση. Η μεγαλύτερη ομάδα στο νησί είναι η Manchester U. Καλός, καλός. Με το next big thing της προπονητικής των Ole Gunnar. Συγγνώμη. Είναι η ομάδα της επόμενης δεκά. Ναι, ξύπνα βλάκα. Εσύ που το στέλνεις το μήνυμα, ξύπνα. Παίρνω το καλοκαίρι. Wake up. Χάρη Μαγκουάιρ στα στόπερ. Καλημέρα. Μπορείτε να βγάλετε κάποιον Βεντούρι που μας ανέλυε γιατί δεν κάνει ο Κλόπ για τη Λίβερπουλ. Τέτοιοι αναλυτές δεν πρέπει να χάνονται. Ναι. Όχι μόνο. Κοιτάξτε, κυνηγάει από την πρώτη, ναι, η εκτίμηση, ποδοσφαιρική εκτίμηση του καθενός, ρε φίλε. Εντάξει, ο αγώνας, παιδί μου, ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα σε εκθέσει. Έτσι, ό,τι αν γίνει. Είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, σε ένα χρόνο, κάποιο δεν θα σε εκθέσει. Οι προπονητές προφανώς και ξέρουν παραπάνω πράγματα. Αλλά όταν εκ του αποτελέσματος λες τι έπρεπε να γίνει και δεν έπρεπε να γίνει, το ακούω, βερεσέρε, φίλε. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρεις τι λέγανε, εκθιάζει τον Βαλβέρδε και ο Βαλβέρδε 2-4 χρονιές χάνει πρόκριση με 3 γκολ διαφορά υπέρ του. Πόσα χτυπήματα της μοίρας ακόμη φέτος. Πόσες πίκρες. Ασλαμούλη, κυριούλη, κουράγιο. Έρχονται και χειρότερα του χρόνου από ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ. Πόσο χειρότερα, φίλε. Το χειρότερο θα είναι την Κυριακή να κάνει κανένα θαύμα η Μπράιτον. Θα πλήρωνα να δω τα μούτρα σου εκείνη την ώρα, ρε κομπλεξικέ. Την Κυριακή 5 η ώρα ετοιμαστείτε για κηδεία, έτσι. Παπαδόπουλα! Τι να το κάνουμε, το Champions League θα πάρουμε. Γούλσε, δεν πάει. Τι γούστα είναι αυτά, ρε. Δεν θα τα ζήσει ποτέ ο Καημενούλης με τις ομαδούλες που υποστηρίζει. Που ο Κακομοίρης ο Άρσελα που βγαίνει ο no name, loser που λέει τη Liverpool που έχει πάει σε 8 τελικούς και πάρει τους 5. Ο Κακομοίρης αυτό. Πρωτάθλημα και double PAOK. Στραβοπάτημα τη City με Brighton. Πού είναι αυτό. Πρωτάθλημα Liverpool. Την κούπα με τα μεγάλα αυτιά στον τελικό. Ηρακλή στη Γάμα και με τα νοσομασία σε νέο Ηρακλή Κατερίνη Βόλου Κίτρου Ποντίον.
Ο Ηρακλής Κατερίνης Βόλου Κίτρι Ποντίων. Και ο Ασλαμέας αρχές Ιωνίου φεύγει για το Άγιο Όρος στην εσφιγμένη ως επίτιμο μέλος. Επιτέλους. Είναι το Άγγελο, ε. Άλεξ Σίλβερ. Πού συνεχίζετε αυτά. Ο Άλεξ Σίλβερ. Άλεξ Σίλβερ. Καλημέρα. Ο Λεγκλέ. Ο Λεγκλέ. Κάθεσε τρίτη βράδυ να δεις δύο από τις πιο συχαμένες ομάδες που έκαναν οπαδούς. Συχαμένος εσύ ρε Άλεξ Σίλβερ. Τόσο καιρός τα κρατάω αυτά. Κάτσε, κάτσε, που έκαναν οπαδούς. Που έκαναν οπαδούς. Που ούτε είχαν γεννηθεί. Ναι. Από εποχές που ήταν. Και ψάχνουν στη Wikipedia να βρουν στοιχεία από στη θύσουσαν άλλη Σωτηρακόπουλη κόκκινη και οι άλλοι έγιναν από τη μόδα των Ισπανόφιλων με το καροτσάκι των διαιτητών. Μπράβο. Και αναρωτιέμαι, τι είναι χειρότερο, που όπως και να έχει κάποιος από τους δυο θα πάει τελικό ή που θα πρέπει να τους υποστηρίζω λόγω ΠΑΟΚ. Κανένα δάμα ρε τότε να χαρούμε διπλά, εκεί μας καταντήσανε. Μπράβο, μπράβο. Μισό ο Σουάρες. Μισό λίγο, Χρυσάδε, μισό κλάσμα μου. Περίμενε λίγο, Ρεσίνα, γιατί θα του βάλω κάτι άλλο. Μη φύγει. Προφανώς ο Πιτσιρικάς κάπως θα γίνει, παιδιά, δεν υποστηρίξει μια ομάδα. Κάποιοι γίναν Chelsea τελευταία χρόνια. Πώς γίνεται Liverpool τελευταία 20 ετία, για πες μου λίγο, ρε φίλε. Για πες μου. Εσύ πώς σου γυρνάει την τρεφή, ρε φίλε. Ομάδα. Χωρίς τίτλους. Ξένη ομάδα. Μα εγώ ναι. Από τον καημό μου. Και όλος από τον καημό του περίμενα. Να γίνει. Και από άλλους λόγους. Γιατί έβλεπα όμορφα παιδιά. Και μη... Steve Κόπελ. Τζο Τζόρνταν. Φρανκ Στέιπλετον. Ωραία αγόρια. Ναι, γι' αυτό. Τι να δω, ρε φίλε. Τι να δεις. Τον Σαλάχ ναι. Και τον αδερφό του Λιμιού. Πήγαινε στον Αρμάνι τότε. Σε καμιά μόδα. Άσε με ρε χαμένε τώρα. Κάπως γίνεται ο παδός, ρε φίλε. Τόσο λινάτσα που ο Καλκατέρα. Ο Καλκατέρα Παναθηναϊκού. Είναι τόνους κλάση πεκτούρα. Α, ποιο, το ακουλογή πώς γίνεται ο Λίβερπουλ. Ο Καλκατέρα ήταν το εθνικό. Πάμε ρε τότε να με αβιάσεις έφηβες από το Άμστερνταμ. Ποιο λες Καλκατέρα, μπράβο, μπράβο ρε φίλε. Από ένα φύλαθο της Έξετερ και West Ham και Ιταλόφιλο. Οι Έλληνες. Μπράβο. Ποια είναι πιο ντροπιαστική ήταν για τον Ενέστο Μαλαπέρδε. Το 3-0 από την Ανόρθωση ή εψές ή πέρσι από τον Κωστάκη το Μαναλά. Μαριέ, θα βάλεις το hate to say I told you so. Βάλε ρε Σωτήρη. Arctic Monkeys. Φίλε, πιστεύω για αυτά τα πράγματα ζει αυτός. Hey to say I told you so. Ο Γιώργος ρωτάει αν η κάλτσα σου. Ούτε περιγραφή αγώνα θέλει ούτε τίποτα. Αυτός θέλει τέτοια φωτογραφία, ζευγάρι, να διαβάζει σχόλια και τέτοια. Τέτοια ζει με τέτοια. Βγαίνουν και σε αντρικές οι κάλτσες σου. Ρωτάει ένας φίλος. Αντρικές είναι. Ναι, φίλε. Είναι συλλεκτικές των Beatles. Μετά το διάλειμμα, αφήνω το κομμάτι για σένα, Arctic Monkeys. Το super hit ζήτησες. Λοιπόν, το οποίο live μπήκε μέσα με το φυλακή μπήκαν αυτοί που το κάνανε πέρσι. Ναι. Ποιο? Εθνικό δεν ήταν. Συγγνώμη, ξέρετε, το είπα μετά αμέσως. Ναι. Το είπα αμέσως μετά. Εθνικό το είπα. Ρε. Εθνικό, το Καλκαντέρα, είπα. Πεκτούρα. Δεν ξέρω. Ήταν να πάει μια χρονιά στο Παναθηναϊκό, νομίζω. Τον ήθελε. Αλλά άλλο εννοεί το παιδί τώρα. Ο Μπόμπεκ, όταν πήρε το πρωτάθλημα, έμεινε τρία χρόνια. Κανα σημερινό πιτσυρικά, γιατί λέει Καλκατέρα. Έμεινε τρία χρόνια στο Παναθηναϊκό και πήγε μετά στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό το 70. Φίλε, φίλε, ναι. Φίλε. Και ξαναγύρισε το Παναθηναϊκό το 75. Διάβασε λίγο, 164, ρε φίλε. Μα λέει για το Λευκό Πύργο. Διάβασε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μάρια και Χρύσανθε, από πότε έχετε να δείτε ρε, το Λευκό Πύργο? Ξέρετε ότι έγινε μουσείο και δεν είναι ακόμα φυλακή? Καλή επιτυχία στον Πλατανιά. Ποιος έχει κατέβει πιο πολλές φορές στο Λευκό Πύργο για τίτλο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο? Φέρε μου φωτο... Εγώ ή εσύ? Χαμένε. Εγώ ή εσύ βρε? Χαμένε. Εγώ ή εσύ βρε κατεβήκαμε? Εκτός αν κατέβηκες και για το βόλεϊ και το χάντμπολ. Ακόμα και στο τρίτο σου πρωτάθλημα. Το λέω ξανά. Απαράδεκτη παρουσία στο Λευκό Πύργο. Τι? Ούτε μια φορά δεν άνοιξε το πλάνο. Περίμενα η Λεωφόρος Νίκης να πνίγεται. Το λέω στον αέρα, ξέρεις. Τώρα, ότι σας συγνώ. Άστο. Ναι. Ο κόσμος σας όλος είναι στην επαρχία. Δεν α... Η Λεωφόρος Νίκης είσαι κόσμο μέχρι το φίλο μου. Να και ο Ηρακλής. Να και ο Ηρακλής πώς θα κάνει κόσμο, φίλε. Μια Βόλος, μια Βόλος Κατερίνη, μια τον Κίτρος. Σε ολάκερη Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μήτρος, Μήτρος, Μήτρος. Ο Φυτάς, ο Φυτάς, ο Φυτάς εκεί πέρα. Αποκαλύπτω σχέδιο του Τόμ. Τόμ, ρε φίλε. Γιατί λοιπόν. Κόσμο στην Κατερίνη, κόσμο στο Βόλο, κόσμο στο Κύτρος, κόσμο στην Ποντοϊράκλεια. Τώρα δεν ενοχλεί ο Μπέος. Δεν ενοχλεί ο Μπέος που μίλησε με το Ζαγοράκι να πέσει την παλιόγρια. Δεν ενοχλεί τώρα ο Μπέος τώρα. Τι είπες, Γιώργο Ιταλό. Δεν ενοχλεί τώρα ο Μπέος. Το σύστημα του που θέλει να φάει τον επαναστάτη Ηρακλή. Τι έγινε τώρα. Μαρία, έχει δίκιο. Παιδιά, τα είπε όλα ο τεράστιος Ουίνστον Τσόρτσιλ. Στην πολιτική δεν υπάρχουν φιλίες. Υπάρχουν συμφέροντα. Γεια σου, Τσόλτσιλ 10. Αυτόνομο Τσόλτσιλ 10. Ή ένας άλλος Άγγλος που τότε, λοιπόν, που η πολιτική και τα συμφέροντα της Αγγλίας καταράκωσε την Ελλάδα. Λοιπόν, ναι. Και δεκεμβριανά και τα λοιπά. Δεκεμβριανά και τα λοιπά. Φόνη εναντίον των κομμουνιστών και τα λοιπά. Έτσι. Πες τα Μάρια τώρα μαζί σου. Εννοείται. Λοιπόν, χθες κάνει τρία κοντινά ο σκηνοθέτης στο Μοχάμετ Σαλάχ στα VIP με δίπλα του μία γυναίκα με μαντήλα. Ερώτηση. Σε ποια παραπέμπει η γυναίκα? Η Μέλεκ. Έχει να κάνει με...
Δεν το ξαναβάλει, ρε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μαριούλη, θα βρει άλλο. Δεν αντέχω μερικά πράγματα. Παιδιά, η Μελέκ, αλλά σε άσχημο. Γιατί η Μελέκ ήταν κούκλα η κούκλα. 164 έχουν βρεθεί πουθενά τυχογραφίε. Κακώ που δεν βγάλατε ανακοίνωση. Όχι, φίλε. Ήταν τότε που ήσουν κρυμμένο στα μπουντρούμια. Έτρεπε 164. Κρυμμένο στα μπουντρούμια. Αντώνη, το μήνυμά σου σε λίγο. Το μήνυμά σου σε λίγο. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή, γιατί πραγματικά αξίζει. Όταν ξέρεις τα πάντα για το UEFA Champions League, οι κολλητοί μπορεί να σε λένε κολλημένο. Η Pepsi όμως δεν κάνει αυτό. Σε στέλνει στο τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό Pepsi UCL Masters στο Facebook και απάντησε σωστά στις ερωτήσεις του quiz για να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα. Απόλαυσε όλους τους συναρπαστικούς αγώνες του UEFA Champions League μέχρι τον μεγάλο τελικό, παρέα με την ανανεωμένη υπέροχη γεύση της αγαπημένης σου Pepsi. Τι κομματάρα ήταν αυτή η Μαρία? Arctic Monkeys, ρε. Σοκολανάκια, εγκλεζάκια. Ποιος το ζήτησε, ποιος το ζήτησε? Τον χρήσα αυτό κάποιος, στο Facebook το ζήτησε κάποιος. Μπράβο, φίλε. Πάρα πολύ όμως. Ωραία, χιτάκι, ρε φίλε. Ναι, χιτάκι έτσι γκαζά το πρωινό για να σπιντάρουμε. Λιακάδα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας και τέτοια. Μην ξεχνάς, δίνουμε σε δύο τυχερούς ακροατές το ολοκένουργιο, καταπληκτικό, όπως είναι και όλα εσύ έχουν βγάλει οι αλυταράδες, οι Hat-Trick, που είναι κλάσεις ανώτεροι, εννοείται, από τους Arctic Monkeys, που έχουν αυτό το αμερικάνικο ήχο με ελληνικό στίχο και έχουν παρασκευή Carasold Out Live στον Πολυχώρο Αθλητισμού και Πολιτισμού Wii. Θα δίνουμε προσκλήσεις λογικά αύριο. Δίνουμε δύο t-shirt, το καινούριο t-shirt τον Hat-Trick, αρκεί δίπλα στο ονοματεπώνυμό σου να γράψεις και το μέγεθος. FM και ένα ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις small ή medium ή large ή extra και το αποστέλεις στο 54526. Και το quiz Opticon Express, για ποιον λόγο η πολύ καλή εταιρεία αθλητικής ένδυσης Καπέλη, είναι αμερικανική παρά το ότι ακούγεται ιταλική, η οποία ανάμεσα σε άλλες ομάδες δίνει τον Εργοτέλη και την ΑΕΚ φέτος στην πατρίδα μας. Για του χρόνου, ειδικά για την Ελλάδα, ετοιμάζει νέο υλικό. Θα πειραματιστεί με νέα, πιο ανθεκτικά υλικά. Για ποιον λόγο? Απαντάς, γράψε και ένα ονοματάκι αν θέλεις και στέλνω σε 54-526. Λίγη υπομονή, φίλε ακροατή, να διαβάσουμε τον ένα χορηγό τη δεύτερη ώρα εκπομπή. Ψητοπολείο, μπε στο ψητό, λαχταριστά μπέργκερ, τροσέ σαλάτε. Απολαυστικά σάντουιτ, κλαπ για μέτρε επιλογέ, ακόμα και του πιο απαιτητικού ουρανίσκου. Μεγάλο εξάνω 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώ από τη Μόνη Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνία 2310-60-22-20. Ο Αντώνη κάνει μία διευκρίνηση στο χθεσινό που είπε για τον Μπάουγκ εν δεκάδα όλων των εποχών. Δεν εννοούσα, λέει, την τετράδα τη άμυνα. Εννοούσα τον goalkeeper και τα δύο center back. Φοβάμαι, Αντώνη, ότι ειδικά για τον goalkeeper, με την ένδυα που είχε σε υψηλού επίπεδου goalkeeper ο Πάο στην πορεία του, φοβάμαι ότι νομίζω ήταν κάπως καλός ο Χατζιωάννου, δεκαετία του 60. Ο Χατζιωάννου. Ο Στέφας ήταν καλός. Τέλη του 60. Ο Στέφας ήταν καλός. Τον Στέφα τον πήγαινα πολύ σαν μορφή. Ναι. Τον πήγαινα εγκλεζάρας. Mm. Τον πήγαινα σαν μορφή. Εντάξει, δεν πάει να πει μωρέ goalkeeper, άρα όχι. Ναι. Δεν ήταν καλύτερο, ας πούμε, από τον Δινόπουλο του Ηρακλή. Ναι. Άλλο εγκλεζάρα. Λατρεία στον Δινόπουλο. Μου είπαν ότι ο Δινόπουλο είναι καλά ο άνθρωπο. Ενώ ο Άρης είχε τερματοφύλακε. Ο Άρης, ναι. Goalkeeper πάντα. Ναι, goalkeeper πάντα. Λοιπόν, περιμένουν οι φίλοι στι γραμμέ τηλεφωνικέ 2310-287-888. 287-888. Πάμε να είστε περιεκτικοί σύντομοι με ρυθμό. Καλημέρα. 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 Νάτος. Καλημέρα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ, πρώην Σοβιετική Ένωση. Σήμερα δώσεις συγχαρητήρια στον Ασλαμά, σίγουρα. Νιώθω μεγάλη τιμή που αυτός ο τεράστιος σύλλογος και αυτή η αδράρα που έχει βλέπει σαν πρώτο αντίπολο του United. Και τους άλλους τους βλέπει σπόρια. Σπόρια τους βλέπει τους άλλους. Μ' άρεσε εμένα αυτό που έγινε. Διότι είναι αυτό το λίγο σε το χάσαμε, Κώστα, λίγο σε έχασα. Αυτός, μιλάς λίγο, μήνα λίγο της ξεχωρίσε αφρικανικές κόμμες. Αυτός, λέω, ο σύλλογος ο τεράστιος που έχει αυτή την έδρα θεωρεί πρώτο αντίπολο του United. Α, το η Liverpool. Ναι, αυτή η φανέλα η βαριά. Ναι. Και σωστό. Όλο αυτό που ζήσαν χθες τα παιδιά χάρηκα μαζί τους κι εγώ. Σωστό. Γιατί δεν γουστάρω τους άλλους και πολύ. Και μου άρεσε εμένα και ο Γιούργεν μ' αρέσει σαν αρχίδας και σαν άνθρωπος. Τι είπαν, έρεσε, λοιπόν. Η Σουηδία. Ακούγομαι έτσι. Ναι, Κώστα, ναι, ναι, εσύ μη μιλάς, είσαι ντροπή των οπαδών. Γιατί δεν τον άκουσα σήμερα, ήταν εξαιρετικό στην αρχή. Τον άκουσα. Όχι για κίτρινες κάρτες έλεγε, τι κίτρινες κάρτες, ντόρτια φάγανε και έπρεπε να φάνε έξι. Ποια κίτρινη, είπες και κίτρινη. Λοιπόν,
Και για την Καπέλη, ξέρεις, για τη Μάκρον δεν έχεις πει κουβέντα. Κανένα διαγωνισμό για τη Μάκρον. Εσένα λέω, Κυριούλη. Γιατί δεν έχω θέμα για Μάκρον δεν τώρα. Δεν υπάρχουν θέματα, subjects. Δεν έχεις ποτέ δεν για τον ΠΑΟΚ τίποτα, κανένα θέμα. Μόνο λάσπη έχεις για τον ΠΑΟΚ. Μόνο λιδωρείς τον ΠΑΟΚ. Φίλε, και μόνο... αυτό άντε να βοηθήσω, γιατί και μου χαλάς το quiz τώρα. Έχει να κάνει με την αγωνιστική αυτή που έγινε προχθές. Δεν το είδατε τι έγινε. Πάμε παρακάτω. Έλα. Δεν ακούω. Δεν τον ακούσε. Όχι, χάθηκε. Πάει. Κώστα, πάμε επόμενος. Συγγνώμη, Κώστα, δεν σε ακούγαμε. Συγγνώμη. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Σώτο έχει το κομμάτι, ωραίο. Καλημέρα. 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 Ποιος είναι, κύριος Βασίλης. Άντε, Λιβερπουλάρα. Όνομα και ομάδα. Τρελάθηκα, Αργιανάρα και Λιβερπουλάρα. Α, ο τέτοιος, ρε. Αυτός που. Ο ηρολογίτης δεν είσαι. Ναι, τρελάθηκα, ναι. Λίντς όμως είσαι. Αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο. Δικαιώθηκε ο Μάριος. Η διαφορά μας είναι τεράστια με τους Ισπανούς. Αποδείξαμε ότι έχουμε ψυχάρα, ότι ανατρέπουμε τα πάντα. Ναι, αυτό δίνει... Να πω κάτι, η χθεσινή βραδιά... Τέτοια δύναμη δεν υπάρχει σαν τους Εγγλέζους. Η χθεσινή βραδιά δίνει αισιοδοξία σε όλο το βρετανικό ποδόσφαιρο. Σε όλο. Σε όχι όλο, ότι τη χρειάζεται. Όχι, Μάρια, δεν είναι όχι, το έχει αποδείξει. Είναι της Λίβερπουλ. Καλά, της Λίβερπουλ. Έχουμε βγάλει Νότιγχαμ Φόρεστ πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχουμε βγάλει ένα σωρό ομάδες. Ιερολογίτη, εσύ Λίντς δεν είσαι. Και Λίντς φυσικά και εκείνη μεγάλη μου στεναχώρια. Και περιμένω τώρα στα play-off μήπως γίνει το θαύμα. Ναι. Μήπως γίνει το θαύμα. Το Σάββατο είναι, το Σάββατο. Derby County Leeds United στις 7 και 4. Wembley. Ελπίζω. Όχι, στις δύο έδρες παραγγελίες. Δύο έδρες. Στις δύο έδρες είναι. Εκεί θα παιχθεί όλο το παιχνίδι. Ναι. Εάν περάσει και αυτή. Και νωρίτερα, West Brom Aston Villa. Θα είναι η μεγαλύτερη χαρά που θα πάρουμε. Μακάρι. Πάντως αυτό το ποδοσφαιρικό έκτρωμα που στηρίζεται σε ένα ποδοσφαιριστή απέδειξε ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Τέταρτη χρονιά εκτός τελικού και αυτό δείχνει πόσο χρειάζονται 11 παίκτες σε μια ομάδα για να πετύχουν κάτι. Χωρίς αυτόν, χωρίς την Κατερίνα Θάνουμε Μούση, είναι μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Ακριβώς. Χωρίς την Κατερίνα Θάνουμε Μούση, είναι αυτή τη στιγμή, μετά και το τέλος, τον Ινιέστα και Τσάβη, είναι αυτό τέλος. Έγινε επόμενη γραμμή. Ναι, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, εγώ μιλάω. Πάμε να βγάλουμε κόσμο σήμερα. Ναι, καλημέρα. Τα σκαλάκια έχω αυτό. Ναι, πάμε. Ναι, ναι αδερφέ, εσύ είσαι, πάμε. Ναι, μία ερώτηση. Ναι. Εισιτήριο για τον τελικό που θα βρω. Έχω εγώ, θα σου δώσω αύριο. Για ποιον τελικό, έψιμου, τι. Ποιον, έγινε έψιμου. Για το Σάββατο. Δεν έχει εισιτήριο. Από 120 προσκλήσεις και 600 ΕΠΟ. Ωραία, πού θα βρω προσκλήσεις. Έχει 600 ΕΠΟ. Εξαντλήθηκαν. Πάρε στην ΕΠΟ. Αν είσαι ΠΑΟΚ, πες με ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Τον τρελό. Επόμενη γραμμή. Ωραίος. Γρήγορα τα είπε. Τέλος. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δεν υπάρχουν. Θα πει ο Σεργέη, ο Παπόφ και αυτή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Κοιμήθηκες. Ακούτε. Ναι, καλημέρα, παλικάρι. Νταλή. Καλημέρα, Νταλή. Ο παδός του ΠΑΟΚ, παλικάρι μου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Παπαδόπουλε. Έλα, Νταλή. Φέτος πόσα κεριά ρε φίλε έχει ξοδέψει ο Ασλαμάς. για τον ΠΑΟΚ και τη Λίβερπουλ μου λέει. Πού το χάσεις, πού το χάσεις, το βρίσκεις εκκλησίες, τι να κάνεις. Μια περιουσία σε κεριά έχει δώσει ο άνθρωπος. Πλάκα το Πάσχα, 1-3 ευρώ άφησα. Τι είδες. Εκεί που άφηνε το 3 ευρώ, κάποια ευκούλα θα έδωσε η καταρίτσα έτσι μικρή, κατάλαβες κάτι. Μαρία, ναι, που λένε μου, παλικάρι μου, Νταλή μου λέτε. Η καπέλη που... Αν το απαντήσεις σωστά, στον... Αν το απαντήσεις σωστά στον αέρα... Όχι, πες το αν το ξέρεις. Έχεις δικά σου, όχι, τα γυαλιά είναι δικά σου. Όχι. Λοιπόν, η καπέλη που δοκιμάζει τα νέα αθεκτικά της υλικά, θα πάει να τα πάρει ο Ηρακλής, φίλε, τη φανέλη, θα φορέσει. Στα χωράφια που θα παίξει, θα σχίζονται εύκολα τα ρούχα που θα φοράει. Κάτσε μην ανεβούνε. Μη με δεις μπροστά σου του χρόνου πρόγραμμα Ηρακλής ΠΑΟΚ. Πρεμιέρα Καφταζόγλου. Περίμενε τώρα, συνάντηση έχουν αύριο. Και να σε βρω τι θα γίνει, δηλαδή τι νομίζεις, πώς το βλέπεις. Πάλι θα συνεχιστεί το ρεκόρ, ξέρεις τα κλασικά. Κάνα 3-3, κάνα 2-2. Στάνταρ. Λοιπόν, άντε καλημέρα. Νταλή, υποστηρίζεις κάποια ομάδα στο εξωτερικό. Έλα. Υποστηρίζεις κάποια ομάδα στο εξωτερικό. Εννοείται ότι είμαστε Λίβερπουλ. Ωραία. Επόμενη γραμμή. Έτσι, μπράβο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Μπείτε στο Facebook και στο Instagram η υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε ο Χρύσανθος με κάλτσες. Διπλή με κάλτσες Μάριου Ασλαμή σήμερα. Τι σχόλιο έβαλες, γιατί κάνεις ένα σχόλιο, τι έκανες. Τι έχεις γράψει εσύ. Να δω τι έχεις γράψει από τώρα, φίλε. Ένα σχόλιο που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Να τις δούμε λίγο.
Φαίνονται ρε, εσύ ότι είναι οι Beatles. Ναι, μπράβο, ρε, σε παραδέχομαι. Σε φιλέ. Το σχόλιο λέει: τα έχει χάσει. Φοράει διαφορετικές κάλτσες. Είναι ζαλισμένος από τη μεγάλη Λίβερπουλ και από τον Εθέρα που χρειάστηκε χαζεμένος. Μάλιστα, σε παραδέχομαι. Αλλά το να κατεβαίνει η Τρίπολη για 82 λεπτά χωρίς φορ, χωρίς τα βασικά της, κεντρικά χαφ και με 4 center back στην άμυνα, εντός έδρας είναι φυσιολογικό, λέει ο Θαλαμοφύλακας. Απευθύνεται σε σένα. Ο Θαλαμοφύλακας θα δει στην Τρίπολη το κανονικό γκολ που ακυρώθηκε στην Τρίπολη και τον γκολ σάτ που έβαλες εδώ. Ξέχασε να αφήσει. Και το χέρι του Βαρέλα. Όταν κατεβαίνει κανονικά η Τρίπολη, αυτοί που έχουν τους διαιτητές είτε είναι χέρια μανιατών είτε είναι χέρια βαρελών, περνάνε. Ωραία. Γενικά είναι ζαλισμένος ο μεγαλύτερος αντιπαοκτής μακράν. Αχώνευτος. Μάλιστα. Θουβού δεν είναι ο Μπουσκέτς. Ο Μπουσκέτς δεν είναι υπερτιμημένος. Είναι λίγο κρυόκολος, αλλά βγάζει πολλή δουλειά ο Μπουσκέτς. Άλλος είναι ο υπερτιμημένος και παίζει βασικός. Πάμε στο όσο και να φοράς παιδικές κάλτσες, τα γυαλιά που φοράς στη μούρη σου δείχνουν πόσο γιαγιά είσαι. Σε λίγο θα πάρεις το τσιγκελάκι και τις βελόνες να αρχίσεις το πλέξιμο. Αυτά του αρέσουν. Ποιος το γράφει αυτό? Ο Γιώργος Κόκκινος. Ωραία, πίφτω. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, δύο περιμένουν φίλοι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Εγώ είμαι, ναι. Αποστόλης Μεγάλη Βρετανία, παδός του ΠΑΟΚ. Ανάτος. Τι λέτε, ποιος Αποστόλης? Α, ο Άρσεναλ, λέω, no name. Λοιπόν, καλά, κατάφερε και έχασε το Champions League εδώ. Ρε φίλε, μη χαίρεσαι, δεν πήρε ακόμα το κύπελο. Ίσα-ίσα, η φάπα που θα σε ρίξει τα μωρά από το Άμστερνταμ θα είναι χειρή. Και θα ακουστεί πιο πολύ και θα τσούξει πιο τι πολύ. Τι να φοβηθώ, ρε, τη σκιά τη Φέγενορτ. Α, για σένα λέει. Κοίτα, εσύ μη σου κάνει μεγάλη... βαλέντε καμιά ανατροπούλα εκεί πέρα και δεν πα στον Μπακού, κακομίρι. Γιατί ξέρει ότι το κάζο είναι μεγαλύτερο έτσι. Αν χάσω τελικό, χάσαμε. Τι να κάνουμε. Καταρχά, συγγνώμη, παιδιά, πώ θεωρείτε δεδομένο ότι τελικό είναι τα μωρά του Άγιαξ? Λένε, επειδή έχει προβάδισμα, λένε. Όπω είχε γίνει με η Μπαρσελόνα. Άλλο, η Μπαρσελόνα παίζει το Άβιλ, φίλε. Καλά, με χάρη Κέιν δεν σχολιάζω έτσι. Αν έπαιζε ο Κέιν. Ο οποίο θα είναι στον πάγκο σήμερα για λόγου κυρίω ψυχολογικούς. Έγινε, σας χαιρετώ κύριε. Αυτά καλημέρα. Επόμενη γραμμή, πολύ καλημέρα. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Μας πήκαρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Μπάστα, καστιγωνία κάτι. Τάσος Αριανός. Τάσος, ο παδός του Άρεος. Πάμε, Τάσο, παλικάρι. Ναι, ναι. Μάρια, τώρα με σένα πάλι, γιατί κάπως θα τα βάλω να ξέρεις. Ναι, βάλτε, παλικάρι. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Δεν είμαι Λίβερπουλ σε καμία περίπτωση. Πέρα από Άρη, δεν μπορώ να είμαι με καμία ομάδα στο εξωτερικό. Σε παραδέχομαι. Ρε Σιμάρια, σ' ακούω τον τελευταίο χρόνο, ακούω πάρα πολύ συχνά γιατί μπορώ, αλλά σ' ακούω να λες πολλές φορές, ρε παιδιά, αγαπήστε το ποδόσφαιρο και μην κοιτάτε μόνο οπαδικά και τέτοια. Ναι, ναι. Και ακούω σήμερα την είσοδό σου στην εκπομπή πάλι, ξαναβγάζεις ένα πράγμα ενάντια, να το πω, τι να το πω, αντιπάθεια στη Λίβερπουλ, η οποία... Στην αντιπάθεια σα. Κατεβατώ ύμνη, σα ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Είσαι σε Μπαρσελόνα. Μετά το πρώτο λεπτό, μετά το πρώτο λεπτό που σου λέει ο Παναγιώτη Νάπη, ο κανονικό, ο Μάριο βγήκε. Πέντε λεπτά ύμνησα, πέντε λεπτά ύμνησα βασικά την Μπαρσελόνα και δεά το πω το άλλο. Ναι, εγώ κάνω το 1-3 πρόκριση μέσα στο Παρίσι, χωρί πέντε βασικού. Μου κάνει παιχνίδι ο Μακτόμινεϊ. Κάνει παιχνίδι μέσα στο Παρίσι ο Μακτόμινεϊ, ο πιτσερικά του Σκοτσέζο. Χωρίς πέντε βασικούς. 1-3. Οι άλλοι έχουν budget. Μόνο ο Καβάνι κοίτα, είναι. Υπάρχει μια διαφορά στα δύο μάτια, έτσι. Και εμείς παίζουμε χωρίς τη Λίβερπουλ. Αυτό που λες, μεγάλη ανατροπή. Ωραία, ναι. Και γίνεται πανηγύρι παντού. Σήμερα το πρωί η Έρτσα μπορεί να. Μεγάλη ανατροπή. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Χθες η Λίβερπουλ την Μπαρσελόνα την πάτησε, τη διέλυσε. Εγώ τι περίμενα τώρα, να πάω μέσα στο Παρίσι και να πατήσω χωρίς πέντε βασικούς. Όχι, την όχι, δεν περίμενα αυτό. Ξέρεις τι περίμενα. Αυτή η United που έχει ήττες φέτος από Huddersfield, Watford, Palace, δηλαδή έλεος. Ωραία, συμφωνώ σε αυτό. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει, σ' ακούω να λες αγαπήσεις το ποδόσφαιρο και πριν πώς ήταν, δύο εβδομάδες. Το λέω και τώρα, ξέρεις τι εννοώ. Βγαίνει εδώ πέρα. Περίμενε. Να σου πω λίγο και μετά σε κούρα, Μιχάλη Τάσο. Άσε με να ολοκληρώσω. Βγαίνει ο παδός του ατρωμίτου και του χυμάει ο άλλος. Έλα ρε Χαλκιδόνα, τι θέλεις. Τώρα τι να πω. Πότε έγινε αυτό? Δεν λέω για σένα. Θα σου πω εγώ την άποψή μου. Τι ακούω λες πριν δύο εβδομάδες. Στην Ελλάδα κυρίως. Στην Ελλάδα. United City. United City. Όχι. Ή έχεις μία άποψη γενικά για το ποδόσφαιρο ή δεν μπορεί να την έχεις στην Ελλάδα. Όχι κατά το βοκούν. Στην Ελλάδα λέω βλέπω πάρα πολύ μίσος. Χωρίς λόγο. Πολύ περίμενε μίσος. Να άσουμε να ολοκληρώσω μια φορά. Περίμενε να άσουμε να ολοκληρώσω και μου λες. Και σε ακούω και λες.
Ήρθε η μέρα που πρέπει να, μπουνε, να μπει μέσα η United και στο ημίχρονο να είναι 0-5 το μάτς. Δεν είπα στο ημίχρονο. Δεν είπα στο ημίχρονο. Στο 9-0 2 με 2 αυτογκόλικα. Ναι. Είναι φυσικά. Αυτό τώρα αγαπήστε το ποδόσφαιρο και πριν 5 λεπτά, αριανόχιμε έτσι και πριν 15 λεπτά, τον λες τον Παναγιώτη το 64 όπου πήγαινες, έπαιζε ξύλο, βέβαια. Τώρα είναι φιλικά τα μάτς. Και βγαίνεις και λες στο 5 λεπτό να είναι 0-2 να κάτσουμε να χάσουμε. Εμένα μου ακούγονται σαν ακροατή που μα πάλι τι σου λέω, μιλάω για το ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι τροματικά ιδιόμορφο. Άλλη άποψη. Η Αγγλία δεν έχει φιλικά, αγόρι μου. Και άλλη για την Αγγλία. Μα για το η Αγγλία δεν έχει φιλικά. Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πει ο Τάζο, ρε Μάρη. Εκεί όταν μιλάς για την Αγγλία, μιλάς σαν οπαδός, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πει. Μα και εδώ σαν οπαδός θα μιλήσω. Ναι, αλλά εκεί λες να κάτσω να χάσω. Εδώ πέρα λέει γιατί δεν το λες αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ πέρα όλοι κάθονται και χάνουν. Εμένα με πειράζει. Εμένα με πειράζει. Έχω μια νοοτροπία. Γιατί Καλονί ο Ολυμπιακός ήταν χαμένο από τα αποδυτήρια. Και τι έκανα, το επικροτούμε δηλαδή στην Αγγλία και στην Ελλάδα να το κράζουμε. Στην Αγγλία όμως που όλοι φτύνουν αίμα, ένα ματσάκι τέτοιο το θέλω αβαβέισον. Αυτό δεν λέει ο Τάζος. Το κατάλαβες. Γιατί η United δεν έχει 15. Φίλε, Τάσο, θα σταματήσεις λίγο να μιλήσω κι εγώ. Σταμάτησες, άκουσα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία. Χθες το βράδυ πήγε, προχθές το βράδυ πήγε η Λέστερ μέσα στο Etihad και οι άλλοι φτύσανε αίμα. Αυτό είναι η Αγγλία. Σε αυτό που είναι ένα μάτς στο χρόνο, που έκατσε έτσι, να παίζω, να παίζεται ο τίτλος, με τον αντίπαλό μου τον χιλιομισητό, ο οποίος έχει πάρει 18 πρωταθλήματα, τα 8 κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν πάει σε άλλες ομάδες, που το αξίζαν περισσότερο, θα κάτσω να κάνω αβαβά. Αυτό λέει. Κατάλαβες. Στην Ελλάδα εδώ, όποιος πάει για πρωτάθλημα, έχει 13 αβαβά. Το κατάλαβες, τι δεν καταλαβαίνεις, ελληνικά μιλάω. Εσύ μάλλον δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου έγινε λέω. Τάσο. Σου λέω, έχουμε μια νοοτροπία. Μια νοοτροπία. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω, ρε παλικά. Όχι, καταλαβαίνει πολύ καλά. Μιλάνε όλοι με ασέβεια, ξεκινάει πάω Ξάνθη. Α τα συχάματα, α τα συχάματα. Τι συχάματα, ρε φίλε, γιατί συχάνουν οι άνθρωποι. Παίζει πάω Γιάννηνα. Έτσι, δώσ' τους μια κλωτσιά. Κάτσε, ρε φίλε, πες μου, του λέω, ρε, εσύ, άρχοντα, με ποιους να παίζεις εσύ. Τα Γιάννηνα σύχαμα. Την Ξάνθη, σύχαμα. Ο Πανετολικός, σύχαμα είναι παλιολαδίτες. Οι άλλοι είναι. Σιγάρε φίλε, εσύ δεν είσαι σύχαμα. Είμαι. Εσύ τι είσαι. Είμαι, ό,τι θες. Το καρά σύχαμα είσαι εσύ. Πρόσκεπος μιλάς. Βέβαια. Πρόσκεπος μιλάς. Η Ξάνθη, σιχάματα. Είμαι. Τι σιχάματα, ρε φίλε, δικιά σου ομάδα είναι. Ποια ήταν δικά μου. 32 αβαβά έχουν γίνει. Που. Α. Εισαγγελέα ακούει. Αβαβά. Αβαβά είπα, τι είπα, δεν είπα τίποτα. Πάμε γραμμή σου. Τελευταία για το μισάωρο. Μην καλείτε άλλη. Τελευταία για το μισάωρο. Καλημέρα. Είμαστε σιχάματα. Ενώ εσείς. Καλημέρα. Ναι, ο Ηρακλής δεν είναι σύγχαμα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Συγχάματα είστε και δύο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, σύγχαμα. Φίλε, sorry. Ναι, ναι. Hello, Ασλαμάς. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα λίγο αν θες. He speaks in English, Είχαμε μιλήσει πολύ παλιά. Ναι. Είμαι Άγγλος υπήκος εδώ στην Ελλάδα. Α, Άγγλος υπήκος. Οκ, ωραία. Speak in English. Κατάγομαι από το Orel. Βασικά από το Wigan είμαι. Α, Wigan. Το Orel είναι λίγο από το Wigan, κανένα 20 λεπτό. Είναι το νοσοκομείο που γεννήθηκα ήταν στο Orel. Στο Orel, οκ. Okay, speak in English. Ωραία, πάμε. Ωραία. Είμαι Manchester United. Ναι, ωραία. Αλλά... Speak in Greek. Πάντα υποστηρίζω. Άστον κάτι ιδιαίτερο να ακουστεί καλά, ρε. Πρώτη φορά. Άστον να ακουστεί. Κέρδισε από τον ακροατή. Κάνε ραδιόφωνο, ρε. Σιγά βρε, καθηγητή. Μίλα. Ερεσίγησε. Σου βγαίνει πρώτη φορά άνθρωπο. Άγγλο υπήκο. Ευκαιρία, πάμε. Τι έγινε που είχε εγώ. Τόσοι Έλληνε βγαίνουν. Να τον ακούσουμε. Για πε ρε, Άγγλο υπήκο. Μπορεί να είμαι Manchester United, οκ. Αλλά πάντα υποστηρίζω όλε τι αγγλικέ ομάδε. Πάντα. Ιδίω στην Ευρώπη, εγώ θα το παίρνω μόνο αγγλικέ ομάδε γιατί έχουν αποδείξει ότι είναι οι καλύτερε ομάδε. Τελείωσε. Είναι ομάδε. Διαχρονικά. Είναι το κορυφαίο ποδόσφαιρο, εντάξει. Παίζουν, το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο, γιατί όταν θα ξεκινήσει δεν ξέρεις ποιος θα το πάρει. Σωστό. Σωστό. Άτμα, ναι. Και δεν ξέρεις ποιος θα πέσει. Το πήρε ο Πανετολικός πριν 3 χρόνια. Το πήρε ο Πανετολικός, ο Λέστερ. Άμα θυμηθούμε. Λέστερ, εντάξει, πρόσφατα, Blackburn, ανέβηκε από τη Championship. Σωστό. Και πήρε το πρωτάθλημα. Σωστό. Ωραία. Σωστό. Και, άμα θυμηθούμε για πεσήματα, θα πούμε United. Ναι, υποβιβασμούς, βέβαια. Λίβερπουλ. 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 Ipswich. United. Ipswich Town. Αυτό Βίλα. Ipswich Town έπεσε φέτος. Ξανά έπεσε. Τρίτη κατηγορία. Άλλη χώρα, ναι. Ωραία. Οπότε εγώ θέλω να το πάρει. Μακάρι να περάσει η Tottenham και θέλω να δω αγγλικό τελικό.
Εννοείται. All English final. Όποιος θα το πάρει, για μένα θα είναι, θα χαρώ το ίδιο. Εννοείται. All English final. Απόψε διακυβεύονται πολλά στο Αμστελόδαμο. Διακυβεύονται. Μπράβο. Δεν είπες το όνομά σου, αδερφέ. Μπράβο, να είσαι καλά. Διακυβεύονται πολλά απόψε στο Αμστελόδαμο. Εννοείται ότι θέλουμε να δούμε All English Final. Είχα πάρει ένα ζευγάρι 50 περίπου, Βρετανοί, που ζουν στο Μάντσεστερ. Οι οποίοι ήταν Wigan πριν 2-3 χρόνια. Φοβερό, ε. Ποιον έχω εγώ Wigan. Ποιο. Στον είχα γνωρίσει, στο μαγαζί, στο άπειρο. Που μου έδωσε τη φανέλα του και μου έστειλε κι άλλη. Δύο φανέλες Wigan δεν έχω εγώ εδώ. Φανελάρες. Σεζόν έχω 90-91 και 91-92. Δεν θυμάμαι τώρα. Βέβαια. Wigan, άρρωστο. Ωραία. Dialog. Ψάχνει δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια. Μιλά και διαβάζει από τα γερμανικά. Τι μπορεί να προσφέρει η Dialog? Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένε διακοπέ, ρεπό σε αργίε, μοντέρνο χώρο εργασία και ευχάριστο κλίμα. Τρει εβδομάδε εκπαίδευση πληρωμένη. Όλα αυτά και περισσότερα στο dialog.gr. Ένα πράγμα για το Χρήσανθο και μία αφιέρωση στο Τίτο Δασκαλάκι. Παιδιά, ναι, sorry, ρε. Ήταν οι Σουηδοί Hives. Κόλλησα με το άλλο Arctic Mackin. Sorry, παιδιά, sorry, έχετε δίκιο. Hives, όχι οι Σουηδοί, μπαντάρα. Λοιπόν, για το Χρήσανθο. Μας άκουγε, ανάμεσα μας άκουγαν χθες, ένα γνωστό ζευγάρι, όχι φιλικό μου, γνωστό ζευγάρι, ανδρόγυνο. Και λέει η γυναίκα, το παλικάρι, κι άλλες φορές έχω ακούσει, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ηθοποιός. Έκλεψε την παράσταση χθες ο Τσαλτίδης, στο τελευταίο πεντάλεπτο, με το υπουργέ μου για το Βασιλιάδη. Θέλω, αν μπορεί, να το κάνει και σήμερα, αν και δεν είναι καλά αισθημένο, έστω μισό λεπτό, αν του βγει. Χθες έκανα, περιέγραψα ένα πραγματικό γεγονός. Γεγονός, δεν έκανε, ναι. Άρα, άρα δεν ήταν ηθοποιία. Ήταν αναπαράσταση πραγματικού γεγονότος. Τρελάθηκε η γυναίκα μας, και ωραία γυναίκα. Λοιπόν, τώρα, αφιερωμένος Σωτήρη Δασκαλάκη. Εσύ όλο τον ίδιο ρόλο κάνεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτός μου πάει. Αφεντικό, αφιερωμένος Σωτήρη Δασκαλάκη. Θα τον κάνω μια καλιά. Ποιο να. Όχι, ρε φίλε, το έχω Παναγία μου. Τσατσόνι. Λοιπόν, αφεντικό, πότε θα πάρουμε το δώρο? Τι δώρα, μωρέ, λες και είμαστε άγνωστοι. Δεν θέλω τίποτα. Έλα μια αγκαλιά. Τελευταίο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα. Ετοιμαστείτε για την παράσταση της χρονιάς. Μια ξέχαστη εμπειρία που πρέπει όλοι να ζήσετε από κοντά. Μετά από πολλά χρόνια, το Τσίρκο Μεντράνο έρχεται ξανά στην Ελλάδα. Με καθημερινές παραστάσεις εκτός Τρίτης στις 6.30 απέναντι στο κήπεδο του Μακεδονικού, Παρασκευή, Σάββατο διπλές και Κυριακή τρεις παραστάσεις από τις 11.30 το πρωί. Είναι κάτι που ενδιαφέρει τον γόνιο. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν, είναι δύο ζωή να έχουν. Δίνουμε το καινούριο t-shirt, τον hat-trick που παίζουν την Παρασκευή σε Sold Out Live στο Wii. Αύριο δίνουμε προσκλήση, σήμερα δίνουμε το t-shirt σε δύο τυχερούς ακροατές. FM και ονόματε επώνυμο, δίπλα γράφεις small ή medium ή large ή extra. Σκάσανε μύτη και medium, ιδιαίτερη χαρά μας. Αποστολή στο 54526. Δηλαδή έχουμε τρία extra, δύο large και δύο medium. Άμα έρθει και small, είμαστε σε καλό δρόμο. Αποστολή στο 54526. Και για ποιον λόγο? Η πολύ καλή αμερικανική εταιρεία αθλητικής ένδυσης Καπέλη, που ανάμεσα σε άλλους δίνει στην πατρίδα μας τον Εργοτέλη και την ΑΕΚ φέτος. Τη ΑΕΚ, ο σχεδιασμός δεν ξέρω, δεν μου άρεσε καθόλου τη ΑΕΚ. Τη θεωρώ τραγική πραγματικά. Γενικά η ΑΕΚ δεν είχε εμφανίσει, φίλε, τελευταία 30 χρόνια. Το Εργοτέλη είναι πολύ καλή. Ναι. Δεν ευθύνεται προφανώς η εταιρεία. Δεν ευθύνεται η εταιρεία, εννοείται η εταιρεία είναι μια χαρά. Θα πειραματιστεί ειδικά για την Ελλάδα με πιο ανθεκτικά υλικά για τη νέα σεζόν. Για ποιον λόγο? Προφανώς κοιμάστε, προφανώς δεν ασχολείστε. Το έπαθρο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έτσι. Ναι, αλλά το game over ήταν πνευματόδες, ρωτάει ο θαλαμοφύλακας. Αρκετά πνευματόδες, έλεγα, στο Χαριλάου. Αλλά πού κολλάει τώρα αυτό, ρε παιδιά, λίγο με μπλέξατε. Οι οπαδοί του Ηρακλή στην κόλαση του Χαριλάου, εκείνο, αυτό το κατάλαβα. Δεν είπαμε τον Άρη σύχαμα. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό κολάντρισμα. Ναι, όπως, ωραία είναι αυτό, εντάξει. Όπως και το μεγάλο πανό στο Καφτατζόγλιο, όταν επιστρέψανε από το Μόναχο, ο Άρης, είχαν μεγάλο πανό οι οπαδοί του Ηρακλέους, που έλεγε, το θυμάσαι? Μόναχο γάνει και Ισπανία. Τι ευκαρπία, τι Βαβαρία, 6 γκολ και στα δύο. Είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό κανονικά, τι γράφει? Κάτι τέτοια, 6 γκολ, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Εγώ το έκανα. Εγώ διαφώνησα κιόλας. Λέω, παιδιά, κρίμα, αμαρτία είναι. Τέλος πάντων. Εσύ μπορεί να το κατέβαζε κιόλας. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Ρε 164. Εσύ λες. Εσύ. Πλατανιάς όφη. Είσαι παοκτσής και υποστηρίζεις Πλατανιά. Από σήμερα είσαι αδερφός. Μπράβο. Είσαι παοκτσής και παίζει Πλατανιάς όφη. Εγώ είμαι φόλα Πλατανιάς.
Φόλα. Δηλαδή, αν μπορέσω σε αυτό, θα κατέβω. Ειδικά στο πρώτο μάτς, στα Χανιά. Θα κατέβω. Μπράβο. Υποστηρίζεις εσύ. Είσαι σίγουρος. Είσαι καλά. Okay. Διάβασε την ερώτηση του Αντώνη από την Κασάνδρου. Ο 507... Το διάβασα, ρε. Το διάβασα. Α, το πιο πάνω, είναι το νέο του. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτα το 164. Με αφορμή τους πανηγυρισμούς των Αριανών στο Λευκό Πύργο. Έχουν βρεθεί πουθενά τοιχογραφίες. Κακός που δεν βγάλατε ανακοίνωση. Σε έχω συγχαθεί. Ειλικρινά στο λέω, σε έχω συγχαθεί. Λοιπόν, νέο μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου, το τρίτο για σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, που λέει: έχω μόνο μια απορία, το τελευταίο δεν κατάλαβα. Α, ναι. Ναι, αλλά δεν έχεις δίκιο όμως. Περίμενε, τώρα το κατάλαβα, αλλά δεν έχεις δίκιο. Ερώτηση, λέει ο Αντώνης Κασάνδρου. Καταπληκτικό, πολύ ψαγμενιά. Ποιος είναι πιο τρισάθλιος, ο Κριστιάνο μετά το μάτς με την Αγγλία το 2006 ή ο Σουάρες μετά από αυτό του 2014. Δεν θυμάμαι κανένα από τα δύο. Το πρώτο, το θυμάσαι? Η πιο μεγάλη αλητία που είχε γίνει. Που ζήτησαν οπαδοί της United χιλιάδες, παίζει σε εμάς, ναι, το αλυταριό. Στα πέναλτι που πήγε. Ο Ταμτάκος. Ποια πέναλτι, βρε. Το παίρνει προκρίνεται η Πορτογαλία. Στα πέναλτι. Που κάνει θέατρο. Όχι, μάτια μου. Καλά, περίμενε, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Αυτό που λες. Το 4 είναι σίγουρο. Είναι το Γιούλιο 2004. Που αν πήγαινε η Αγγλία, είχε η Ελλάδα παλαμίδι στο τελικό. Παλαμίδι το λιγότερο. Παλαμίδι το λιγότερο. Είναι επόμενη διοργάνωση, ναι, παγκόσμιο, Γερμανία, που ο Ρονάλντο είναι η φάση με το μαρκάρισμα του με το Ρούνεϊ, Αγγλία-Πορτογαλία, και γυρίζει στον πάγκο και κλείνει το μάτι και κάνει άστο εγώ, το πήρα εγώ και αποβάλλει το Ρούνεϊ. Και παίζει με τον Κράουτς που βολόδευε. Και η Αγγλία παίζει, ναι, με 10 παίκτες, ναι, με επί 63 λεπτά μόνο τον Κράουτς μπροστά. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Και ο τεράστιος Πίτερ Κράουτς, ναι, κρατάει πίσω και όλη, και τέτοια, ναι, το θυμάμαι, όλη την τετράδα. Ναι, 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 συγκλονιστικό. Ναι, ωραία. Και περνάνε αυτοί με ένα μηδέν. Ναι. Με μισό μηδέν με τι, ναι, περνάνε. Πες μας τώρα για το 14. Τα ιβυροειδή αυτά. Μετά είναι ο Σουάρες στο Αγγλία Ουρουγουάι. Στον όμιλο πρέπει να είναι. Στο Αγγλία Ουρουγουάι. Περίμενε. Εκεί ο Σουάρες ακριβώς. Το θυμάμαι το μάτς πολύ καλά. Τι κάνει ο Σουάρες? Καλά, γενικά τα κάνει αυτά τα ρόλινγκ και αυτά. Ναι. Δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερα εσχρό. Στο μάτς αυτό το Αγγλία Ουρουγουάι. Ποιος δίνει την πρόκριση στην Ουρουγουάη? Ο Σκιαφίνο. Την επόμενη μέρα εδώ πέρα εκπομπή ολόκληρη έκανα. Mm. Το έχω αναφέρει, το αναφέρω σχεδόν κάθε μήνα. Ποιος τη δίνει την πρόκριση? Διδίτη σίγουρα. Ποιος? Όχι. Όχι. Άγγλος. Άντε, πες μας. Η μεγάλη απάτη, ο αρχηγός. Τζέραρντ. Τι έκανε? Η μεγάλη απάτη, ο αρχηγός. Τι κάνει ο Τζέραρντ? Ανάμεσα σε άλλα 3-4 λάθη. Ποια είναι η χαριστική βολή? Ο μεγάλος αρχηγός. Η αρχηγή είναι τρεις της Αγγλίας. Billy Wright, Bobby Moore, Brian Robson. Αυτή είναι η μεγάλη αρχηγή. Η μεγάλη αρχηγή, αυτοί οι τρεις είναι. Μέχρι σήμερα. Αύριο θα δούμε ποιοι. Άστον αυτόν. Άστον. Η κεφαλιά πάσα προς τα πίσω. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Η πιο εύκολη κεφαλιά. Ξεχνάω εύκολα εγώ. Κεφαλιά assist και φεύγει σου άρεσε και βάζει τον goal. Αντώνη, βοήθησε με. Κάνει κάτι άλλο συγκεκριμένα μεγάλο Σουάρες. Καλά, γενικά είναι ριστικός. Γενικά είναι, εντάξει, ναι. Εκεί ήταν όμιλος. Ιταλία, Αγγλία, Ουρουγουάη. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ο Κριστιάνο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λύγει το μάτς και χιλιάδες οπαδοί της United ζητάνε από τον σύλλογο να τον διώξει. Μπουλήσατε καλά. Θα το κάνα ποτέ αυτό ο παδί του ΠΑΟΚ? Πανεύκολα. Να λέγανε να μην ξαναπατήσει ο Μπίσεσβαρ μετά από αυτό που έκανε εναντίον της Ελλάδος μας. Ναι, θα το κάναμε. Ρωτάω τώρα εγώ. Mm. Ρωτάω τώρα εγώ. Εσείς όμως τον κρατήσατε τελικά. Τον Ρονάλντο. Δεν τον απελάσατε. Τι σχέση έχει εσύ τώρα, τι έκανε ο επίσημος σύλλογος? Και εμείς ο επίσημος σύλλογος μπορεί να κάνει. Ζητήσανε χιλιάδες οπαδοί, ναι, Βρετανοί. Ναι. Και εγώ, ναι, από τα μικρόφωνα του Λίμπερο, ναι, το θυμάμαι, μπράβο, πολύ καλά. Μπράβο. Όχι του Λίμπερο, ναι, ψέματα. Ναι, του Μετρόπολης, ναι, συγγνώμη, του, ναι, Μετρόπολης. Ναι. Έλληνας, ρε φίλε, κινητά φραπέ στο χέρι, θα βάλε. Χθες να δεις που πέτυχα άλλο με γανάκι, με καφέ, ναι, με καφέ και τσιγάρο. Ναι. Οδηγούσε. Εγκληματικός. Αυτό είναι έγκλημα, αυτοί που το κάνουν. Τρελαίνομαι. Το κινητό εδώ, άλλος εδώ, το κινητό. Ελλάδα. Φραπέ.
Και στο παπάκι με το ένα χέρι. Θα βάλουμε ένα κουιζάκι αύριο όσον αφορά. Τρεις φορές γίνει αυτό το πράγμα. Από 3-0 πρώτο παιχνίδι σε παραλυντικό πρωταθλητριών να το γυρίσει κάποια ομάδα. Μία γίνει με την Μπαρτσελόνα. Άστα για αύριο. Εντάξει, εντάξει. Okay. Το λες τώρα. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Είναι ωραία κουίζα, αλλά πεπεράτα, αλλά ναι, ωραία. Ωραία. Υπάρχει και ο Παναθηναϊκός μέσα. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Τον Ερυθρό Αστέρα. Σ' αγαπώ. Ξεκάθαρα η απάντηση είναι Ρονάλντο. Γυρίζει στον πάγκο, τον πιάνει ο σκηνοθέτης, κλείνει το μάτι και λέει άσε το πήρα εγώ. Την αποβολή του Ρούνεϊ, του συμπαίκτη του. Αυτό το μάτι νομίζω είχε γίνει σε μικρό γήπεδο, νομίζω δεν είχε γίνει στον Ταλούζ. Το Αγγλία-Πορτογαλία. Μήπως είχε γίνει στη Sporting Λισαβόνα. Το θυμάσαι. Το 2000. Μάτια μου δεν είναι στην Πορτογαλία το μάτι. Είναι στη Γερμανία, ναι. Είναι Αγγλία-Πορτογαλία. Έχω κολλήσει το μυαλό μου τώρα στην ναι, στο γύρο. Ναι. Τη φάση την έχει δει. Την ξέρει τη φάση, την έχει δει. Απλά δεν το θυμάσαι τώρα. Δεν θυμάμαι, εντάξει. Δεν υπάρχει. Έγινε το, όχι το γύρο του κόσμου, έγινε χαμός. Ναι, ναι, ναι. Γυρίζει τον πάγκο και ναι, κλείνει το μάτι. Κλείνει το μάτι. Και λέει άστο, το πήρα εγώ. Ναι. Μιλάμε για αλυταριό ολκής τώρα, έτσι. Ναι. Τι να κάνω εγώ τους αριθμούς και τα γκολ. Μιλάμε για αλυταριό ολκής. Ρε παιδιά, για τους ποδοσφαιριστές που λέμε, η απάτη είναι Ιβάν Ράκιτιτς, ο υπερτιμημένος. Ο υπερτιμημένος. Και φυσικά ο άλλος είναι ο Φιλίπε Κουουτίνιο. Ο οποίος, για τον οποίο ουρλιάζω, για το επίπεδο αυτό ούτε για αστείο. Ο Κουουτίνιο είναι να έρθει στον Ολυμπιακό και να λιποθυμήσουν οι Ολυμπιακοί. Αυτό. Να έρθει στον ΠΑΟΚ και να λιποθυμήσουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Σήμερα, δεν λέω σε 5 μήνες από τώρα. Ναι. Είναι πεάστο. Και στη Λίβερπουλ το έλεγα. Τον χαρακτήρισαν κάποιοι star player και world class. Σιγά, ρε. Σιγά. Με 8 εμφανίσεις στην Premiership. Συγγνώμη, τι να πει το παλικάρι ο Μάντισον. Προχθές κρατάει μόνο του όλη τη City, μέσα στο Etihad. Τον οποίο τον έχει καλέσει νομίζω η Εθνική Αγγλία, απλά δεν έχει κάνει συμμετοχές. Η Λέστερ. Ναι, 21 ετών είναι το παιδί. Καλά, έχει πράγμα η Αγγλία. Η Αγγλία πιστεύω σε 2 χρόνια δεν ξέρει. Μάρε, παίρνουμε στους μικρούς, παίρνουμε στους μικρούς, αλλά μετά βλέπεις τι γίνεται. Α, ναι, όχι άλλο λέω. Μεγάλη, χάθηκε γιατί τώρα, τους μικρούς. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Ναι. Να σκαλά. Έχουμε Χρήστο και όσοι παιδιά για το τελευταίο 8 λεπτό. Ναι, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Έλα. Έκλεισε. Χάνεσαι. Παιδιά, ρε, ας περιμένετε 12. Εντάξει. Πάμε, ανοιχτές γραμμές. 23-10-287-888. Μπορούμε άνετα να βγάλουμε 2 ακροατές για πλάκα. Το τονίζω και πάλι. Sorry, λίγο, πώς το πήρες το μπλουζάκι αυτό. Ελπίζω. 15 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο, Μάριο. Ναι. 15. Μπράβο. Κάτσε. Παναγιώτη, ή 15 ή 20. Πολύ ωραίο. Από συναυλία Dead Kennedy. Φοράω ένα t-shirt Dead Kennedy και ο Παναγιώτης λέει ναι. Λοιπόν, ο Νικόλαος μπαίνει και λέει για τους μεγάλους hat-trick, large μπλούζα. Ευχαριστούμε και καλημερίζουμε την καλύτερη παρέα. Μάριε, stay true. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Έχουμε μέχρι στιγμής κανένα small, κανένα. Και, έχουμε medium. Εντάξει, έχουμε medium. Δεν έχουμε μόνο small. Εννοείται όλα τα ελληνικά group αυτά που έχουν αυτόν τον αμερικάνικο ήχο κυρίως, βγάζουν τις σερτάρες, δεν σχολιάζω, και είναι επίπεδου κανονικά Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το προηγούμενο hat-trick, ας πούμε, είναι άστο. Η Δεάρα, κάτσε καλά, δεν υπάρχει. Το έχω πλύνει 300 φορές. Παραμύθιτε μια φορά το έχω πλύνει. Και είναι κάτσε καλά. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για το live των hat-trick στον Πολυχώρο Wii, το οποίο είναι sold out. Εννοείται. Και επίσης θα δίνουμε προσκλήσεις για το live των OPA το Σάββατο στο 8ball. Τρελή λαϊβάρα αυτή, απίστευτο comeback, αδιανόητο. Οι υπέροχοι όπα έρχονται, ακούτε το σποτάκι και στο Λίμπερο, έχουν κάνει μάλιστα, ο Ηλίας έκανε σποτάκι, ειδικά για τον, για το Λίμπερο, γιατί είναι ο καφρίλα το πράγμα. Όπα, όπα, τις αγαπώ και σμίσου το όπα. Διάβασε το 42. Σαχλαμάλι. Το θυμάσαι το κομμάτι, Χρήστο. Ποιο? Το go, go, go. Κομπολόι, του εργάτη το ρολόι το έχουν κάνει κομπολόι. Go, 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 κομπολόι. Ναι, ρε φίλε. Κομματάρα. Αυτό πρέπει να είναι 1990-91 κάπου εκεί. Εκεί, ναι. Ε, ναι, και όσα ρε. Ναι. Δεν μας ακούς. Ρε και όσοι, δεν συμμετέχεις. 94, 93. Ναι, μπορεί, ναι. Κάπου εκεί. Ναι, ναι, εκεί, κάπου γύρω, εκεί. Ναι. Ποιο θες Παναγιώτη? Του 042. Σαχλάμα. 042. Σαχλαμά. Μπορεί η οπαδή του ΠΑΟΚ. Καλά, δεν είναι κακό να είναι από βαρχία. Μακάρι να έρθει μια μέρα που θα έχει στην Κομωτινή 8.000 από του Ηρακλείου. Επαρχία είναι και Θεσσαλονίκη, ούτως ή άλλως. Καταρχάς, επαρχία είναι Θεσσαλονίκη. Γεμάτη ΠΑΟΚ. Γιατί ακούω κάτι στο Ζαγόρα. Ναι. Παιδιά είναι απλά τα πράγματα. Ό,τι δεν είναι πρωτεύουσα είναι επαρχία. Κάτι πράγμα. Τώρα συμφωνούμε. Σε όλο τον πλανήτη. Εδώ πέρα το κάνουν διαφορετικό. Λοιπόν, Σαχλαμά.
Μπορεί η οπαδή του ΠΑΟΚ να είναι από επαρχία, οι δικοί σου όμως μπορούν να γεμίσουν Λευκό Πύργο. Μόνο κατά τη Δευτέρα παρουσία και την ανάσταση νεκρών. Παιδιά, εγώ απογοητεύτηκα. Έχω ημινήσει, ειδικά σε μέγεθος, και υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Το έχω πει στον Παναγιώτη 100 φορές. Που είχε πει ο παδός του Ηρακλή. Σε Ηρακλή ΠΑΟΚ. Τι, ποιο? Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Γιατί? Και δεν μπορώ γιατί. Τι, βρισιά. Σίγουρα θα είναι 50 βλάκες. Ναι. Που θα στραβώσουν. Όχι, πες το ρε Μάρι. Ενώ είναι ύμνος. Πες το, άντε, περιμένω. Ποιο? Όχι, δεν κατάλαβα. Ηρακλής ΠΑΟΚ που λέει. Α, που λέει, άκου, άκου. Ηρακλήδες, άκου, 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 άκου. Δεν μπορώ να το πω. Σιγά μου, ρε, χαριτολογότατε. Έλα, πέτω εγώ την ευθύνη, ρε. Ποια, άμα τους φάω εγώ έξω. Θα πω εγώ ότι το άκουσα. Άσε, άσε, μας ακούνε και άστε. Άστε. Άστε, Παναγιώτη είναι και. Βρώμα είναι, άστε. Δεν θα το πιάσουμε. Δεν θα το πιάσουμε. Για ο Θοδωρής μπαίνει με Λάρτ. Να σε καλά, να γραμμή, καλημέρα. Κακό είναι να πεις άκου, άκου την Τουρκία. Καλημέρα. Φίλε, εγώ απογοητεύτηκα. Περίμενα να δω τη Λεωφόρο Νίκης γεμάτη. Άσε, αυτό θέλω να σου πω. Και τα πλάνα ήταν όλα κλειστά. 9 ώρες μπεκροπίναμε. Και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν ακούστηκε ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ούτε κόρνα. Τηρούμε συγγύχθειες. Καλημέρα. Πάμε. Ούτε δυτική λέει ο Κιώσης. Ναι, ναι, ναι. Ούτε ήταν όλοι κάτω αυτή. Μα ήταν. Δεν θέλουμε να χτυπάμε κόρνες, ναι. Φίλε. Δεν κορνάρουμε, δεν γίνεται. Πάμε, καλημέρα. Τελευταία γραμμή μάλλον για σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Κώστας, Παναθηναϊκός από Αλεξανδρόπολη που μένω εξωτική μπότσαρη. Σε λατρεύω, είσαι αδερφός. Ο παδός του Παναθηναϊκού από την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη που οι γραμμές του τρένου είναι 5 μέτρα από τη θάλασσα. Ο παδός του Παναθηναϊκού, πάμε. Κώστα. Σ' ακούμε, Κώστα. Με γιο 7 χρονών, Ηρακλειδέα. Λοιπόν. Πώς το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Ήρωας είσαι. Από αντίδραση, φίλε, μένουμε μπότσαρη, γαμβέτα. Να πω κάτι. Κομωτινή Αλεξανδρούπολη έπαιζε πολύ Ηρακλής και ψιλοπαίζει ακόμη. Και ψιλοπαίζει ακόμη. Τα έλεγες και πέρσι. Κάποιοι είναι και γνωστοί. Κάποιοι είναι και γνωστοί. Πώς γίνεται. Τα έλεγες και πέρσι, αλλά εκείνος ο κρύος παοκτσής που είχατε με χαλούσε. Γι' αυτό δεν ξαναπήρα από πέρσι. Κρύο παοκτσή λες που είχαμε πέρσι. Ναι, ναι. Όντως κρύος. Όχι ορκ πρόπερσι. Όχι, δεν λέω τον Γκόλκα. Υπάρχει ζεστός. Δεν είπες απολύτιστος. Υπάρχει ζεστός. Ο φετινός. Είπες κρύος. Ναι. Φανταστικός! Σ' αγαπάω! Όλη μέρα βρίζει τον Παναθηναϊκό και τον φανταστικό. Έλα, κοκκινέι, σ' ακούμε. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη φιέστα που ήταν σε αισθητική πολύ πάνω από την αισθητική του μέσου ΠΑΟΚΤΣΗ. Φανταστικό για ΠΑΟΚ. Ξαναπες το άλλη μία φορά να ακουστεί. Ήταν η αισθητική της τελετής. Πολύ πολύ πάνω από την αισθητική του μέσου ΠΑΟΚΤΣΗ. Φανταστική. Από σήμερα σε θεωρώ αδερφό μου. Ναι. Φωκάς Ευαγγελινός. Φωκάς Ευαγγελινός, ρε φίλε. Τα πήρε τα φράγκα. Μια τελευταία ερώτηση, Ασλαμά. Ποιος ήταν ο καλύτερος Αμερικάνος που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ? Ποιος ήταν? Ο καλύτερος Αμερικάνος. Ο Μάρκ Σίμψον. Ο Μάρκ Σίμψον. Για μένα, ο Μάρκ Σίμψον. Στον Άρη, ο Νίκος Γκάλης. Ναι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βλέπεις μπάλα. Ευχαριστώ και έκλεισε. Δεν έκλεισε. Έκλεισε. Λέξεις και την τραγωδία σε αντικατοπτρίζει πλήρως. Ποιος το είπε, παλικάρι μου αυτό? Εδώ το γράφει ένας φίλος. Λοιπόν, διάβασε το 196, Μαρία, η αλητεία. Διαβάζουμε το νούμερο του. Χρήστο σαν μπούκοσα τώρα. Ναι, και εγώ έτσι. Τώρα, ναι. Τώρα μάλιστα. Λοιπόν, 196 λέει με μήνυμά του. Σε μήνυμά του. Η αλητεία με το κλείσιμο του ματιού του Ρονάλντο ήταν η ίδια με του Τόνι Καλβό. Κάλβου λέει. Κάλβου είναι ο ποιητής ο Ανδρέας Κάλβος. Μπορεί να παίζει. Σεβασμός στην δεύτερη ομάδα της Πολύχνης, την Λίβερπουλ. Βασίλης Πολύχνη. Όντως ρε φίλε. Δηλαδή τέτοια προπαγάνδα είναι ΠΑΟΚ και μετά Λίβερπουλ. Έχει τότε ένα Πολύχνης. Μάριε, δυστυχώς η Μάντσεστερ και οι οπαδοί της θυμίζουν τον Παναθηναϊκό. Όταν ο καλύτερος παίκτης μας, Πογκμπά, δεν θα έφερνε ούτε νερά επί Φέργκισον, καλύτερα να ξεχάσουμε την ιστορία. Βασικά, ο Πογκμπά κυριολεκτικά δεν έφερνε ούτε νερά επί Φέργκισον, γιατί τότε ήταν United. Ρε, μέχρι και οι γονείς του δεν λένε το παιδί μας ξέρει μπάλα. Ορίστε, δεν καταλαβαίνω. Και καθίστε. Για τον Πογκμπά. Για τον Πογκμπά. Μέχρι και οι δικοί του λένε, οι γονείς του λένε το παιδί μας δεν ξέρει μπάλα. Συγγνώμη, βοήθησε τώρα που είσαι ρεπόρτερ του Άρη και είσαι κορυφαίος. Γιατί εγώ εδώ πέρα το έχω χάσει λίγο. Ναι, τι εννοεί. Τον Ικάλβο. Που συγκρίνει το Ρονάλντο εκεί, Αγγλία, που παίρνει Αγγλία-Πορτογαλία, την αποβολή του Ρούνε, η Μερουφιανιά. Ήταν λέει η ίδια με τον Τόνι Κάλβο. Πού είχε κάνει ο Τόνι Κάλβο αλητεία τέτοια? Με το σπάθο στο Άρης ΠΑΟΚ. Έχει ματιές. Στορκίζομαι στη μανούλα μου. Τότε που σταμάτησε, που έκανε ματιά στον Κόκκι και στους άλλους και σταματήσαν να παίζουν από τον Σβάλου 5, γιατί Τετάρτη παίζαμε κύπελο. Και είναι η προδοσία αυτών των Ισπανών παικτών του Άρη. Τα κάναν τάτσι μίτσι κότσι με τους Ισπανούς, τους Βιτόλο και όλους αυτούς που είχαν οι άλλοι και τους Γκαρσία και τα λοιπά που βγαίνανε και τρώγανε αργεντίνικες μπριζόλες σε γνωστό μαγαζί όλοι μαζί. Τα κάναν τάτσι μίτσι κότσι. Είναι η προδοσία που κάνανε οι Ισπανοί παίκτες του Άρη που στο 2-0 σταματήσανε.
Αντί να τους δείξω 7 oh. και να τους δίνω το δικαίωμα δεν με τελικές. Με τελικές 19-1 στο 86. Λέρε, 19-1 ήταν οι τελικές να λένε η διαιτησία. Χωρίς να ζητάνε πέναλτι. Χωρίς να υπάρχει πέναλτι εις βάρος τους, αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Με κάρτα στο 25 δευτερόλεπτο στον Γκαρσία. Στο τρίτο λεπτό ήταν στο Γκαρσία. Εντάξει, εντάξει. Δεν ήταν. Απέχει. Σωστά. Ενώ όταν ο Γεωργιάδης πήγε να σπάσει το πόδι του Καράμπελα στο τρίτο λεπτό. Και αυτός που είναι έμιστος υπάλληλός σου. Μπλέχτηκε ο Καράμπελας. Έμιστος υπάλληλός σου τώρα. Μπλέχτηκε το πόδι του Καράμπελα. Έμιστος υπάλληλος. Στις τάπες του Γουχού. Ο Ολυμπιακός αυτά που έχεις κάνει εσύ τα τελευταία χρόνια δεν τα έχει κάνει. Άντε ρε χαμένε. Έλα διάβασε το 523. Δεν τα έχει κάνει. Τουλάχιστον αυτός τους είχε στην αποκάτω. Όχι κανονικά στα ίσια. Καλά κοιμόταν εδώ πέρα. Εντάξει, έλα κλείνουμε. Διάβασε το 523, Μάρια. Μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού. Να φεύγουμε. Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ο Κυρσάβας. Παρένθεση, Ταγέστραβας. Κλείνει παρένθεση. Όταν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός παίζει σαν την Μπαρτσελόνα. Άκου και ένα ωραίο. Μου το είπε Παοκτσής άρρωστος, ο Νίκος. Θα πω στα παιδιά ποιος. Θα πω στα παιδιά ποιος. Άρρωστος ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης μπροστά του είναι Άρης. Ξεκάθαρα. Τι μου λέει χθες. Ασλαμά, έλεγε στα γρήγορα. Με το μηχανάκι με τη Βέσπερ από τη δίπλα. Ναι, λέω πες. Λοιπόν, πώς το λένε τον Ολυμπιακό, πώς το λένε κάτω. Πες. Λέω τη sorry, λέω sorry, με αποκομπή τώρα δεν με έκανε. Ναι, μετά δεν είναι. Τον Ολυμπιακό, πώς το λένε, λέει το κάτω, πες. Λέω πώς. ΠΑΟΚ του Νότου. Οι ίδιοι μόνοι τους. ΠΑΟΚ, το πιασέ. ΠΑΟΚ του Νότου. Ναι, ναι. Τα σφάλμα να κάνουμε όλα εμείς. Κουμάντο, κατάλαβες, έτσι. Οι ίδιοι. ΠΑΟΞΙ. Εντάξει, ναι. Θα σου πω ποιος. Λέω, ρε, φίλε. Θα σου πω ποιος. Why not. Why not. Τι είπατε. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Αυτό θέλω όμως όταν εικόνα, ρε, φίλε. Είσαι τέλος. Θέλει τέλος. Εικόνα, τώρα, ποιος Κούρκουλος. Ποιος Πυρπασόπουλος έχω εδώ. Μπορώ να παίξω ένα έργο με την Κατερίνα. Εκεί ο νους του. Στη γυναίκα μου εννοούσα. Ναι, κατάλαβα και κοιτά την. Έχει την ψυχολογία. Λοιπόν, νικητές για hat-trick. Τον μπλουζάκι του καβατζώνουν. Θοδωρής Ηλιάδης. Τελειώνει σε 3,88. Και Νικόλαος Ποζουκίδης τελειώνει σε 2,59. Θοδωρής Ηλιάδης και Νικόλαος Ποζουκίδης θα περάσετε, παιδιά. Αύριο από εδώ, ό,τι ώρα θέλετε. Μετά τις 2 το μεσημέρι, Λέοντος Οφού 18 έκτο όροφο, τα μπλουζάκια σας ήταν εδώ. Ο Θοδωρής Large, το σημειώνω. Large, large. Και ο Νικόλαος ο Ποζουκίδης, και αυτός Large. Large, δύο, large, large. Λοιπόν, large, large, ωραία. Large. Αύριο προσκλήσεις για το live των hat-trick. Έτσι, κανονικά, η Φουρέιρα είναι αυτή. Αυτή είναι ακόμη με τον... Όχι, με την Κομμάτα είναι, ρε. Με τον Σαμαρά. Με τον Ποτία. Με τον Ποτία ήταν. Παπαδόπουλα, έχεις μείνει 5 χρόνια πίσω. Με τον Ποτία μαζί βρε είναι 2 χρόνια. Χωρίσανε, 2,5 χρόνια πόσο είναι, νομίζω το ξαναφτιάξανε. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Ποτία, ναι, για το παιδί είναι πανταράς, κάτσε καλά. Αλλά η Φουρέρα δεν μ' αρέσει καθόλου. Προτιμώ τον Ποτία, ξεκάθαρα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Από Ποτή. Μέχρι και τελευταίο δρόμο τη εκπομπή αποδεικνύει πόσο Manchester United είναι. Λοιπόν, η Καπέλη θα πειραματιστεί. Γιατί δεν κατεβαίνει υποψήφιο. Αυτό λέω, γιατί όλη αυτή η κοινότητα, πώς τη λέγεται αυτή η κοινότητα, πώς Glad, η Glad. Όχι αλλιώς. Που στηρίζει ο ΛΟΑΤΚΙ, πώς ΛΟΑΤΚΙ, ΛΟΑΤΚΙ. Θα σε βγάλει άνετα, φίλε. Θα σε βγάλουνε με παμψηφί θα βγεις. Ναι. Λοιπόν, η Καπέλη θα πειραματιστεί με νέα υλικά, γιατί πάρα πολύ απλά, με το που πέρασε τη φανέλα στο κεφάλι του, ο Πόνσε, στο λεβαδιακό ΣΑΕΚ, μετά από τη σούπερ ευκαιρία που χάνει, η φανέλα σκίστηκε. Οπότε και θα πειραματιστεί για νέα υλικά. Με νέα υλικά δεν είχαμε καμία σωστή απάντηση. Άρα τα γυαλιά τα γλιτώνει σήμερα ο Αντώνης, the master of όρασης Δημητριάδης. Εγώ αποχωρώ και θα στείλω και ένα φαγητάκι αύριο, ή σήμερα ή αύριο, στον Χρήστο τον Κιώση, από το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25. Πραγματικά ζωγραφίζει. Όσοι κινείστε ανατολικά και δεν έχετε δοκιμάσει πιπερών, εγκληματείτε σε βάρος του εαυτού σας και της κοινωνίας σας. Δηλιβεριά από το Πιπερών 2310-868-868 ανατολικά και μέχρι το κέντρο στην εννοητή γραμμή από τον Λευκό, λέμε τώρα, πύργο έως και το Συντριβάνι πάνω στην Εγνατία. Αυτά. Αδέρφια, keep on bloody rocking και άλλο κακό να μην μας βρει.